σε όλη την Ελλάδα, που να ρίχνει το κρεμμύδι με στη φασολάδα. Βαρεθήκα τα δίθεντα γκουρμέ, εστιατορία και κυριλέ. Έλα! Δώσε δυνατά, δυνατά! Καλύτερα να τρώξω μήκε. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι Σάββατο, είναι 16 Μαρτίου. Διανύουμε μέρες στεγνές τηλεοπτικά, καθώς πάρα πολλοί κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση και έχει έτσι βρει την ευκαιρία το τριήμερο να βγει έξω, να χαρεί τη φύση. Ο καιρός θα είναι καταπληκτικός, πέρα από κάποιες τοπικές έτσι, βροχές που θα έχουμε στα Ηπειρωτικά και σε μερικά νησιά του Αιγαίου. Τα έχω μάθει όλα από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη πρωί-πρωί. Θέλω να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι σήμερα περισσότερα από 70.000 αυτοκίνητα από χθες έχουν φύγει από το κλεινό νάστι για την ελληνική περιφέρεια, γιατί οι επαρχίες είχαν μόνο οι Ρωμαίοι. Εμείς είμαστε εδώ να σκρατήσουμε στην τροφιά μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Και επειδή και σήμερα αλλά και αύριο έχουμε φτιάξει δύο καταπληκτικές, θεωρούμε, δημοσιογραφικά εκπομπές, πάρτε μια γεύση και τρέχω στην παρέα μου. Αποκάλυψη του επιτόπου για την τραγωδία στα Τέμπη που ανατρέπει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Τι μετέφεραν τα βαγόνια από τα Σκόπια. Ζουμ στο τροχαίο του Γιάννη Ξανθόπουλου. Η αγωγή και η μήνυση του πατέρα του νεκρού 19χρονου και ο ρόλος του οδηγού από το Καπανδρίτη. Οι κολοσσιαίοι τζίροι από τα αστακοκάραβα του Κασελάκη. Τα νούμερα ζαλίζουν. Βίντεο ντοκουμέντο από την υπόθεση bullying στη Λάρισα. Τι απαντά ο κατηγορούμενος εκπαιδευτικός. Την αστυνομία! Την αστυνομία! Αυτά, κυρίες και κύριοι, τα βλέπετε μόνο στο επιτόπου. Αποκλειστικά βίντεο και όλα όσα δεν έχει παίξει εβδομάδα. Μπορεί να έχει απασχολήσει την επικαιρότητα, αλλά εμείς πάντα κάνουμε το βήμα παραπάνω. Και φεύγω, πάω απευθείας στην παρέα μου, διότι ψάχνω μια γυναίκα μέσα σε όλη την Αθήνα να μπορεί να παίζει τα μίντια τρώγοντας προβατίνα. Όχι, προβατίνα δεν καλημέρα, θα φάω, Τζόρτζια. Τα μίντια θα παίξω. Καλημέρα. Καλημέρα στους Νίκους, αναπληρώνεις Νίκους. Πώς είμαστε? Πολύ καλά, έχουμε καλές απόκριες όλο τον κόσμο. Καλή Σαρακοστή, καλά κούλουμα, βέβαια. Καλή Σαρακοστή, όλα τα καλά. Έχουμε όλα και τα καλά. Χαταετούς πίσω. Με υγεία κτλ. Ναι. Έχουμε αυτό το υπερσύγχρονο πλατό που μπορούμε, αν και δεν μπορούμε να τον πετάξουμε. Πετάμε χαρταετό σήμερα. Το πετάμε μέσω του πλατό μας. Θα πετάξουμε χαρταετό. Είμαστε πεταχτοί ούτως ή άλλως, πεταχτούλιδες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να απλώσουμε έτσι λίγο τον τραχανά τον τηλεοπτικό με την Τζόρτζια Συρίχα σε ρόλο σεφ, να ξεκινά σήμερα. Γιατί γελά? Κάτι άλλο νόμιζα θα πεις και ήμουν. Έμα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα πρόσωπο το οποίο αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Έχει αποκτήσει απίστευτη αναγνωρισιμότητα και αντιλαμβάνομαι ότι πλέον την κεφαλαιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο και αναφέρομαι στο Γιώργο Αγγελόπουλο, για τους πολλούς τον Ντάνο του Survivor, έτσι. Ο οποίος φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος που τον θέλουν στα κανάλια και τον θέλουν πολύ, μιας που η συνεργασία του με τον Ανδρέα Γεωργίου και τη Γη της Ελιάς, όπως είπαμε πρώτοι εμείς εδώ πριν από κάποιους μήνες, ολοκληρώνεται φέτος. Βέβαια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίος το ξέρουμε ήδη ότι έχει δική του εταιρεία παραγωγής, ότι κάνει πάρα πολλά διαφημιστικά, κάνει πολλά σποτάκια δράσης, μαζί με την γυναίκα του βέβαια. Έβαλε και εκείνη μέσα στο όλο εγχείρημα την πριν το καλό, πριν το παιδάκι. Πριν το παιδάκι τους, ναι, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, και μαθαίνουμε λοιπόν ότι επειδή ο Αλφα ετοιμάζει στον προγραμματισμό του ένα νέο σύριαλ, την ελληνική εκδοχή του Τιμωρού της Marvel, σχεδιάζει λοιπόν να το βγάλει στον αέρα. Και Marvel, έχει... Marvel. Ναι. Είναι μια. Εντάξει, το κεντρικό το διόρθωσε. Τύπου Marvel. Εντάξει. Τύπου Marvel. Marvel, ναι. Είναι άλλο πράγμα. Είναι ωραία. Λίγο μεγάλο. Έχει λοιπόν στο μυαλό του. Έχει στο μυαλό του, λέω παρακαλώ, και από εμάς θα το μάθει τώρα ο Ντάνος.
Από εμάς θα το μάθει ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Έχει πάθει Νικολετάκη, ότι τον έχουν στο μυαλό τους για πρωταγωνιστή. Βεβαίως, εγώ μιλάω, βεβαίως. Έχουν φυσικά προτείνει και στον Δημήτρη Λάλο από τον Σασμό, γιατί είναι ένας πρωταγωνιστής με μεγάλες υποκριτικές δυνατότητες, τα ξέρουμε αυτά. Και φυσικά έχουν κάνει ήδη εκεί πέρα την πρόταση, αλλά σκοπεύουν για την ταινία αυτή δράσης. Επειδή... Για τη σειρά, όχι ταινία. Για την... Ναι, τη σειρά αυτή δράσης. Σκοπεύουν να βάλουν τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ακούει, παρακαλώ. Έχει υπόψη του ότι θα του γίνει μια τέτοια πρόταση. Όχι γιατί ακόμα. Στον Α, ναι, στον Α τον σκέφτονται. Και από εμάς πρώτος το ακούει. Μάλιστα. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Έχουμε γίνει, όπως καταλαβαίνεις... Διαδραστική. Ναι. Σε λίγο ναι. Θα ζητάμε και μανατζερικά. Έτσι όπως το πάμε. Γιατί όχι, εδώ ζητάνε άλλοι. Όχι, δεν είναι δική μας δουλειά. Αυτή είναι άλλων. Ναι. Γιατί υπάρχει σχολή μάνατζερ στην Ελλάδα. Ωραίο. Αυτό να μου. Συνεχίζουμε και εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή του Χρήστου Κόμπου ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Διότι ο Γιώργος γενικά ως φυσικ, ως εικόνα και ως παρουσία τηλεοπτική έχει αυτή την ένταση, έχει τη δράση, του αρέσει όλο αυτό. Φυσικά. Φανταστείτε ότι και τα σποτ τα οποία έκανε κατά καιρούς για διάφορα έτσι. Προϊόντα. Ήταν πάλι μέντα. Τον θυμάμαι να τρέχει στα βουνά, στα λαγκάδια, να πηδάει από γέφυρες. Θα μας πεις ότι είναι ο Τόμ Κρούζ της Ελλάδας. Εγώ θα το έλεγα, ναι, γιατί όχι. Κοίταξε, αν δεις, είναι ένα πολύ ωραίο πρόσωπο και στη Γερσελιά τώρα ένα γυμναστή κάνει. Ότι έχει γυμναστήριο και ό,τι κάνει γίνει διατροφή, μα είναι και στον τρόπο ζωής. Και επίσης, παιδιά, είναι ένας τύπος ο οποίος καλός ή κακός μπορεί κάποιος να ταυτιστεί μαζί του. Είναι ένας απλός άνθρωπος πολύ. Είναι πάρα πολύ χαμογελαστός. Το κοινό μπορεί να ταυτιστεί μαζί του. Όταν δεν έχει δουλειά, πηγαίνει. Έχει τελειώσει κάποια σχολή. Επιστρέφει, βεβαίως. Έχει τελειώσει και υποκριτική. Και θέλω να σου πω ότι με δικά του έξοδα, το είχαμε πει και στην εκπομπή, το ξαναλέω, με δικά του έξοδα, Νίκο, έκανε αγγλικά, ενώ δεν γνώριζε αγγλικά. Πήρε το proficiency, που είναι σε μεγάλη ηλικία, που απαιτήθηκε πάρα πολύ διάβασμα για να το κάνει. Φαντάσου, δεν είχε βάση αγγλικών το παιδί αυτό. Και επίσης να σου πω ότι τα καλοκαίρια, όταν δεν έχει σύριαλ. Πηγαίνει πίσω, ακριβώς επειδή είναι ένας απλός άνθρωπος, πηγαίνει στο νησί του στη Σκιάθο και ασχολείται, και ασχολείται με τα θαλάσσια σπορ και με αυτό που έχει. Και αυτά θέλω να πω, είναι δηλαδή, άξιος, δεν υπάρχει εμβολία. Και κάθε άνθρωπος είναι άξιος όταν τα κάνει όλα αυτά και σε μεγάλη ηλικία, έτσι δεν υπάρχει εμβολία. Απλά λέω, μην μεγάλη σε σχέση πιο... με αυτό που γίνεται συνήθως, που μέχρι Δευτέρα, Τρίτη γυμνασίου, στα λόγια μας, παίρνει κάποιος lower proficiency. Το εκτόπισμα, το υποκριτικό. Ένα τέτοιο πρωταγωνιστικό ρόλο μόνος. Εγώ θεωρώ, παιδιά, ότι και την εμπειρία έχει και ξέρει, και επειδή ξέρω ότι είναι αφοσιωμένος 100% σε οτιδήποτε του ζητήσουν να κάνει, νομίζω ότι είναι πολύ πιο απαιτητικός αυτός από τον εαυτό του από ότι θα είναι ο παραγωγός ή ο εκάστοτε σκηνοθέτης. Αυτά για τον Τάνο. Φεύγουμε και πάμε πού, πάμε στον Sky ή πάμε όπου στον θέλεις. Α. Να μείνουμε στον Α. Να μείνουμε στον Α και να πάμε στη Μαρία Κίτσου. Μαρία την Κίτσου και να πάμε και σε κάτι άλλο που θέλει ο Α. Γιατί δεν θέλει μόνο τη Μαρία Κίτσου. Έχει αρχίσει μια κόντρα παρασκηνιακή μεταξύ του Α και του Αντένα για δύο πρόσωπα τα οποία αναδείχθηκαν μέσα από τον Αντένα. Και αναφερόμαστε. Αναφερόμαστε λοιπόν στη Μαρία Κίτσου και στη Δανάη Μιχαλάκη. Δύο κορίτσια τα οποία τα μάθαμε από τις Άγριες Μέλισσες. Έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Η Μαρία Κίτσου απήχε τηλεοπτικά το τελευταίο διάστημα. Είχε προτιμήσει να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο θέατρο. Όσο για τη Δανάη Μιχαλάκη, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έκανε μεγάλη επιτυχία με την παραλία στην ΕΡΤ, στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Υπάτης. Και από εκεί και μετά, από τη στιγμή που γέννησε, έχει αποφασίσει για ένα διάστημα προσωρινά να μείνει εκτός τηλεόρασης και γενικότερα εκτός επαγγελματικών υποχρεώσεων. Η Δανάη είναι πανέμορφο κορίτσι. Είναι πανέμορφο κορίτσι και πανευτυχής με τον άντρα της. Εάν γινόταν Μπάρμπι Παπαγεωργίου, αλλά και ο Γιώργος Παπαγεωργίου είναι πολύ ωραίος. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται, γιατί για τα μάτια της Μαρίας Κίτσου αυτή τη στιγμή σφάζονται Α και Αντένα. Τι θέλω να πω, ότι η Μαρία Κίτσου θα είναι η πρωταγωνίστρια στο ελληνικό Mother, μόλις 8 επεισοδίων. Netflix και σε σκηνοθεσία. Style, που σ' αρέσουν αυτά. Βέβαια, και σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου. Βλέπω τώρα. Και εγώ το βλέπω, το είδα, το gentleman λες. Ναι. Καταπληκτικό. Για πάμε, για πέστε. Όχι, συνέχισε, Τζόρια. Εμείς κάνουμε το δικό μας. Εμείς κάνουμε το δικό μας μουχαμπέκι, το τηλεοπτικό. Τα λέμε τα δικά μας. Αλλά λέγεσαι τα δικά μας. Πάμε. Εντάξει. Η σειρά λοιπόν είχε. Η Mother, όπως έλεγα προηγουμένως, αν με πήρατε χαμπάρι. Ναι, η σειρά είχε προγραμματιστεί λοιπόν να βγει φέτος, όμως πήρε παράταση, μάλλον αναβολή για την επόμενη σεζόν. Η ηθοποιός όμως έχει δεχτεί μία δελεαστικότατη πρόταση για τον δεύτερο κύκλο της
Μάγισσας. Να θυμίσω ότι η Μάγισσα βέβαια είναι του Λευτέρη Χαρίτου, με τον οποίο Λευτέρη Χαρίτου η Μαρία Κίτσου έχει άλλες επαγγελματικές σχέσεις, καθώς ήταν εκείνος ο οποίος την ανέδειξε και ως πρωταγωνίστρια τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά. Η Μάγισσα λοιπόν, η οποία θα κάνει ένα prequel σε μία και θα διαδραματίζεται 100 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή γύρω στο 1700, είναι επίσης μία πολύ ωραία πρόταση. Το θέμα είναι πόσο αλφα θα μπορέσει να την κρατήσει και να δούμε τι θα κάνει, την αντικλειδώσει και θα μπορέσει να την έχει στο δυναμικό του. Με τη Δανάη τι γίνεται? Η Δανάη λοιπόν, ναι, καλά, μπράβο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ωραία κοπέλα, η Δανάη λοιπόν είναι για το βιβλίο του Σπύρου. Ναι, πολύ ωραία κοπέλα, το είπαμε, το ξαναλέμε. Ναι. Θα της γίνει μία πρόταση για το βιβλίο του Σπύρου Πετρουλάκη, η εξομολόγηση, έτσι λέγεται το βιβλίο, που θα περιγράφει τη ζωή, την πολυτάραχη ζωή μιας γυναίκας, η οποία κλείνεται σε μοναστήρι. Να πούμε βέβαια ότι ο μοναστήρι είναι πολύ της μόδας τελευταία και παίζει πάρα πολύ. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν του χρόνου θα είναι, γιατί ο ΕΚΟΜΕ κόβει την κάνουλα, οπότε δεν ξέρω πόσα μοναστήρια χωράει ο σάκος. Συνεχίζουμε με αυτό το δικό μας το ρεπορτάζ, το μηντιακό, το οποίο είναι πρωτογενές και το παρακολουθείτε μόνο εδώ. Καλέ, τι το λες τώρα αυτό? Το λέω, ξέρω εγώ γιατί. Και που το λες, τι σώτα, ισότα, σωστά, ισότα μία κουόντων το λέω, γιατί συνεχίζει η πιάτσα και μας αντιγράφει και τους ευχαριστούμε πολύ. Να συνεχίσουμε και να κατέβουμε λίγο νοτιότερα, να πάμε στο κανάλι του Φαλήρου, όπου όπως καταλαβαίνω, ο Γιάννης Αλαφούζος ο ίδιος έχει αναλάβει τη διαπραγμάτευση με δύο τηλεοπτικά πρόσωπα, τα οποία είναι σε δύο διαφορετικά κανάλια και τα θέλει, μιας που είναι και ζευγάρι στη ζωή, να τα κάνει και τηλεοπτικό ζευγάρι. Ακριβώς. Για να αντικαταστήσουν τον Γιώργο Αυτιά. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι εμείς βέβαια είχαμε πει πρώτη για τη μεταγραφή αυτή, την πιθανή μεταγραφή της Φέης Μαυραγάνη. Ότι έτσι δεν είναι, παιδιά, ναι. Ότι της έχει γίνει πρόταση και τη σκέφτονται από το Sky για να πάρει τη θέση του Γιώργου Αυτιά, το τονίζω σως, ότι εμείς το είχαμε πει πρώτη. Λοιπόν, από εκεί και μετά υπάρχει το συμβόλαιό της, το οποίο λύγει τέλη Ιουνίου. Ενόχληση υπάρχει από χθες, θέλω να σας πω, που στον Άσος Blog πρώτοι εμείς στο site μας γράψαμε αυτά που γράψαμε για το ρεπορτάζ, το πήγαμε λίγο πιο πέρα το θέμα με τη Φέη, ότι είναι 50-50 για να μείνει ή να φύγει από τον Αντένα. Και υπάρχει και μεγάλη ενόχληση στον Αντένα, να ξέρετε, μετά το χθεσινό μας ρεπορτάζ, το οποίο συνεχίζουμε σήμερα. Ξιδάκι, παιδιά, θα σας το στείλουμε, είτε το θέλετε ντόπιο, είτε το θέλετε από το εξωτερικό. Έχουμε ξύδι μπόλικο να σας στείλουμε ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ κάνουμε. Λοιπόν, για συνέχιση. Λοιπόν, λίγο λοιπόν πριν εκπνεύσει η φετινή χρονιά και λίγο πριν λήξει το συμβόλαιό της, έρχεται λοιπόν δυναμικά ο Σκάι και της κάνει την πρόταση της Φέης Μαυραγάνη. Να την έχει στο δυναμικό του και στη θέση του Γιώργου Αυτιά. Σκέφτεται όμως πονηρά ο Σκάι και σου λέει, μισό λεπτό, αντί να βάλω μόνο τη Φέη Μαυραγάνη, μήπως χρειάζεται να βάλω κάτι πιο δυνατό? Ποιο είναι αυτό το πιο δυνατό και το δέλεαρ, αν θέλετε, για τη Φέη Μαυραγάνη, ώστε να την προσελκύσει περισσότερο και να πάει στο κανάλι? Να ακουμπήσει το θυμικό. Ναι, έτσι, να ακουμπήσει το συνέστημα. Αυτό, να ακουμπήσει το συνέστημα. Ακούει το όνομα λοιπόν. Νίκος Μάνεσης. Τα φιλιά μου στον Νίκο που παίζει και απέναντι, να είναι καλά ο Νικόλας. Ναι. Λευτεριά στο Κουρδιστάν, όπως μου είχες πει την άλλη φορά στο τηλέφωνο. Ο Νίκος Μάνεσης λοιπόν, ο οποίος ακόμα δεν έχει ανανεώσει. Έχει ελευθερωθεί ακόμα το Κουρδιστάν. Δεν έχει ανανεώσει. Και η Γάζα. Για λέγε, Τζόρτζια. Δεν έχει ανανεώσει ακόμα το συμβόλαιό του με τον Αλφα. Αν και έχουμε πει εμείς πάλι εδώ ότι ο Αλφα θα κάνει τα πάντα προκειμένου να τον κρατήσει, καθώς είναι ένας άξιος δημοσιογράφος με μία εκπομπή, είναι και στο δελτίο ειδήσεων. Είναι δηλαδή ένα από τα δυνατά χαρτιά του καναλιού, όπως και να το κάνουμε. Έρχεται λοιπόν ο Γιάννης Αλαφούζος, ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος λέει. Μαζί με την Κουτσαφτάκη, δεν το κάνει μόνο. Μαζί με την Κουτσαφτάκη, εντάξει, αλλά το αφεντικό όταν το κάνει, έχει πιο, όπως καταλαβαίνεις, μεγάλο βάρος. Έρχεται λοιπόν και λέει μήπως ο Νίκος Μάνεσης μαζί με τη Φέη Μαυραγάνη θα ήταν καλύτερα μαζί για να κάνουν την εκπομπή του Γιώργου Αυτιά. Μπεν Χουρ, από τις 5 μέχρι τη μία. Έτσι, και ερχόμαστε λοιπόν εμείς και λέμε ότι ναι, η πρόταση έχει ήδη γίνει, οι πρώτες κρούσεις ήδη έχουν γίνει, όμως ακόμα εκείνοι δεν έχουν απαντήσει, καθώς θέλουν να δούνε και να διαπραγματευτούν φυσικά γη και είδος. Εντάξει, και τον έναν από τους δύο να πάρουν είναι κερδισμένος σαν ο Sky. Βεβαίως, αλλά ο Sky, θέλω να σου πω, δεν θέλει μόνο αυτούς, Νίκο. Θέλει κι άλλους, Επειδή αλλάζει γενικά το πρόγραμμά του, το κάνει λίγο πιο ενημερωτικό. Σας είχαμε πει ότι θα γίνει ενημερωτικό και η ψυχαγωγία θα πάει πατάρι στον Sky. Σας το είχαμε πει.
Και σε αυτό το πλαίσιο θέλω να σας πω ότι ήδη έχουν κλειδώσει τρεις τούρκικες σειρές με τον Ατζούν, έτσι ώστε να μην δώσουν λεφτά πολλά στη μυθοπλασία και να πάρουν έτοιμες σειρές, τις οποίες όχι όπως τη Στοργή που κάναν τότε με την Αυπλιό του, όχι έτσι. Αλλά τουρκικές σειρές, όπως ο Γιατρός, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Ναι, και αυτές βλέπαμε παλιά και στο Μέγκα και στα Ιππούλτα. Εζέλ και τα γνωστά. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική. Πάμε να τουρκέψουμε, πάμε να τουρκέψουμε τη μυθοπλασία. Όπως είπες πριν με το Οικομέ, δεν... Και όχι, και θέλουν να επενδύσουν παιδιά στη βάση του στο Sky, που εγώ το θεωρώ, αν θέλετε, και λογικό, δηλαδή στην ενημέρωση και στην πληροφορία. Και σε αυτό το πλαίσιο παίζει και το όνομα της Τατιάνας για μεταγραφή. Βεβαίως, παίζει και το όνομα της Τατιάνας Στεφανίδη. Για να δούμε τι θα δούμε εκεί. Από τον Αλφα στο Sky για το 2/12/2. Θέλω να σας πω ότι πέρσι, από πέρσι το σκέφτονται. Αυτό είναι μια ζώνη την οποία είχαν προτείνει και στη Ζήνα Κουτσελίνη. Όμως μετέπειτα η Ζήνα, επειδή είναι σταθερή στις ιδέες της απόψης της, είχε προτιμήσει το κανάλι του Star και να παραμείνει φυσικά στο κανάλι που υπογράφει εδώ και πολλά χρόνια, ανανεώντας κάθε χρόνο το συμβόλαιό της. Για την Τατιάνα, πες μας. Στο τραπέζι λοιπόν των συσκέψεων έχει πέσει το όνομα της Τατιάνας Στεφανίδου. Η Τατιάνα, να πούμε ότι είχε μια επιτυχημένη θητεία στον Sky και αποχώρησε από το σταθμό, χωρίς να έχει κακές σχέσεις, αλλά... όμως ήταν κάπως δυσαρεστημένη, γιατί να σας θυμίσω ότι από καθημερινό η εκπομπή της είχε πάει Σαββατοκύριακο και αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν την είχε, δεν της άρεσε ιδιαίτερα και λογικό είναι. Μένει λοιπόν τώρα να δούμε αν ο Sky θα προχωρήσει σε επίσημη πρόταση και τι μορφή θα έχει τελικά αυτή. Παιδιά, φεύγουμε σε διάλειμμα, έχουμε την πρώτη μας στάση. Ναι. Τόσο γρήγορα. Πώς πέρασε έτσι η ώρα μαζί σου. Και με μένα να κάνω μουχαμπέτι με τον Νικόλα. Θα μπούμε σε περιβάλλον προσφορών. Σήμερα σας έχω μία εκπληκτική προσφορά. Και επειδή ο καιρός, οι κλιματικές αλλαγές είναι εδώ, η κλιματική αλλαγή μάλλον το απόσταγμα, το αποτέλεσμα των κλιματικών αλλαγών είναι εδώ, διεκδικείται δύο κλιματιστικά 9.000 BTU, παρακαλώ, από την My Therm. Τηλεφωνήστε στο 14800, αφήστε απλά τα στοιχεία σας ή στείλτε γραπτό μήνυμα ε-ταφ-κενό, ονοματεπώνυμο, στο 14800. Η My Therm δεν σας δίνει ένα, σας δίνει δύο κλιματιστικά 9.000 BTU από την My Therm, την κορυφαία εταιρεία κλιματισμού και όχι μόνο στην Ελλάδα. Η My Therm, κυρίες και κύριοι, μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ να αποκτήσετε δύο νέα κλιματιστικά, αρκεί να στείλετε μήνυμα γράφοντας ε-ταφ-κενό ονοματεπώνυμο στο 14800 ή τηλεφωνώντας επίσης στο 14800 και αφήνοντας απλά τα στοιχεία σας. Δύο κλιματιστικά 9.000 BTU για να αλλάξετε το στόλο, να αλλάξετε τις συσκευές που έχετε στο σπίτι σας, για να μην μπαίνετε κάθε εβδομάδα, κάθε σεζόν, κάθε εποχή να κάνετε σέρβις. Παράλληλα, με τα ολοκένουργια αυτά 9.000 BTU air condition, διεκδικείται στέλνοντας μηνύματα το νέο Citroën C3 έκδοση U, το μεγάλο δώρο της εκπομπής μας και όχι μόνο, του σταθμού μας, σε έναν τηλεθεατή ή μία τηλεθεάτρια εκεί έξω. Πρώτη στάση εδώ. Φεύγουμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο, διότι το θέμα της Eurovision με τη Μαρίνα Σάτι εξελίσσεται. Έχουμε νέα στοιχεία, έχουμε και άλλες αντιδράσεις. Έχουμε τα στοιχηματικά που φέρνουν τη χώρα μας πλέον πολύ ψηλά. Έχει κερδίσει 100% πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα σε επίπεδο στοιχημάτων για εσάς τους τζογαδόρους. Αλλά έχουμε και πολλά, πάρα πολλά σημαντικά κοινωνικά, αστυνομικά και δικαστικά θέματα τα οποία ακολουθούν. Βολικάκης πιάστηκε, εντοπίστηκε μάλλον, με απαγορευμένη ουσία από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο. Επίσης, Μίχος. Τι συμβαίνει, ποια είναι η διαφορά της ποινικής μεταχείρισης ενός κατηγορούμενου και του ηθικού κομματιού της ελληνικής κοινωνίας. Έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις γι' αυτό. Φεύγουμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο. Αποκάλυψη του επιτόπου για την τραγωδία στα Τέμπη που ανατρέπει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Τι μετέφεραν τα βαγόνια από τα Σκόπια. Ζουμ στο τροχαίο του Γιάννη Ξανθόπουλου. Η αγωγή και η μήνυση του πατέρα του νεκρού 19χρονου και ο ρόλος του οδηγού από το Καπανδρίτη. Η κολοσσιαίη τζίρι από τα αστακοκάραβα του Κασελάκη. Τα νούμερα ζαλίζουν. Ψήσου.
Βίντεο ντοκουμέντο από την υπόθεση bullying στη Λάρισα. Τι απαντά ο κατηγορούμενος εκπαιδευτικός. Την αστυνομία! Την αστυνομία! Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στα 20 λεπτά μετά τις 10 επιτόπου παρακολουθεί το ζωντανά από το Open και πριν συνδεθούμε με τα διόδια στην Ελευσίνα και την Δίκη Καλοφωτιά για να μας δώσει έτσι το κλίμα, να μας πει τι γίνεται ρε παιδί μου, πόσοι ακόμα θα φύγουν το τριήμερο, να έχουμε έτσι μια ιδέα το τι γίνεται στους δρόμους, στις εθνικές οδούς. Θα ήθελα να σας δώσω τη δυνατότητα αμέσως τώρα να μπείτε στο μεγάλο διαγωνισμό για τα δύο κλιματιστικά 9.000 BTU, τα οποία προσφέρει MyTherm και θα τα δώσουμε αύριο στο τέλος της εκπομπής. Η MyTherm θα προσφέρει σε έναν ή μία από εσάς δύο κλιματιστικά 9.000 BTU. Τηλεφωνήστε στο 14800, αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, τα στοιχεία σας δηλαδή, στείλτε γραπτό μήνυμα ε-ταφ και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14800. Παράλληλα με το διαγωνισμό της MyTherm και τα δύο κλιματιστικά, μπαίνετε και στο μεγάλο διαγωνισμό του καναλιού μας για το νέο Citroën C3 έκδοση U. Φεύγουμε από την Παιανία και συνδεόμαστε ζωντανά με την Βίκη Καλοφωτιά, η οποία βρίσκεται στα διόδια Ελευσίνας, να μας δώσει, καλημέρα Βίκη, να μας δώσει τι συμβαίνει, τι γίνεται, φεύγει ο κόσμος, συνεχίζει. Έχουμε μείνει εμείς και εμείς. Με κάθε καλημέρα και από εμένα, Νάσο, κυρίες και κύριοι, με κάθε μέσο και με σύμμαχο τον καλό καιρό εγκαταλείπουν και σήμερα οι Αθηναίοι την πρωτεύουσα για το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας, με την έξοδο να έχει ξεκινήσει από το μεσημέρι της Παρασκευής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας, χθες Παρασκευή, από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα, πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα σχεδόν 60.000 αυτοκίνητα, δηλαδή 32.500 από την Αθηνών Κορίνθου και 27.374 από την Αθηνών Λαμίας. Επίσης, με πληρότητα 100% και έκτακτα δρομολόγια, αναχωρούν τα κτέλ για πολλές περιοχές της χώρας, αλλά και πλοία από τα λιμάνια. Να προσθέσουμε τέλος ότι επιποδώς βρίσκονται και οι δυνάμεις της τροχέας, προκειμένου να διευκολύνουν την έξοδο των εκδρομέων, ενώ μέχρι και τη μία το μεσημέρι υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας στο ρεύμα εξόδου από την Αθήνα. Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο που είναι στους δρόμους να έχει ασφαλείς διαδρομές, να πάνε και να γυρίσουν πίσω όλοι, έτσι, να μην έχουμε κακές ειδήσεις, να μην έχουμε τροχέα. Προσοχή στους δρόμους. Καλύτερα να φτάσετε μισή ώρα αργότερα παρά να μην φτάσετε ποτέ στον προορισμό σας. Είναι σημαντικό αυτό. Ευχαριστούμε, Βίκη. Θα συνδεθούμε ξανά μαζί σου για να μας δώσεις τον παλμό, να μας δώσεις εκεί τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελευσίνα. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε, να ξεκινήσουμε μάλλον, να ανοίξουμε αυτή τη σελίδα του τηλεοπτικού μας βιβλίου σήμερα που λέγεται Eurovision. Και αυτή την εβδομάδα είχαμε ούκο λίγες αντιδράσεις για το τραγούδι της Μαρίνα Σάτι που θα μας εκπροσωπήσει στο διαγωνισμό του Μάλμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συνέβη αυτή την εβδομάδα και επιστρέφουμε να δούμε στοιχήματα και να απλώσουμε την κουβέντα μας με καλεσμένους. Απότομα κατέβηκε και το τραγούδι μας, κυρίες και κύριοι, στα στοιχήματα και θα παρακαλούσα τον Άρη Λιχναρά, το σκηνοθεταρά μας, να μας δώσει εδώ στο εκπληκτικό τελευταίας τεχνολογίας VD Wall, LED Wall που έχουμε, το τι συμβαίνει στα στοιχήματα σήμερα, έτσι ώστε να έχουμε μια πρώτη εικόνα για το τι συμβαίνει. Θέλω να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στη θέση 14, το θυμόσαστε, και καταβήκαμε στη θέση 12. Λοιπόν, ελάτε να δείτε τώρα που είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν, με 4% απόδοση παρακαλώ, δίνει τη χώρα μας, οι στοιχηματικές, στην 7η θέση. Δηλαδή έχουμε πέσει πάρα πολλές θέσεις σε σχέση με το πώς είχε ανακοινωθεί στην αρχή η Μαρίνα Σάτι, χωρίς να ακούσουμε το τραγούδι. Δηλαδή με το που βγήκε το τραγούδι στον αέρα και με το που ακούστηκε το τραγούδι και άρχισε να αποκτά αυτό το virality που λέμε στα σύγχρονα ελληνικά, να γίνεται viral δηλαδή στις χώρες μέλη της Eurovision, άρχισε να πέφτει σε στοιχήματα η χώρα μας. Θα είναι μέσα στα φαβορί μέχρι το Μάλμε, μέχρι την ημέρα που θα έχουμε την Eurovision. Πάντως, αν θέλετε τη γνώμη μου, πολύς δώρος για το τίποτα. Ένα πανηγυράκι, ένα τηλεοπτικό πανηγυράκι, ένα κράμα τηλεόρασης και μουσικής, όπως θέλετε πείτε το, εσείς ξέρετε, οι επαΐοντες του χώρου της μουσικής, αν είναι μουσική, το σίγουρο είναι πως αυτό το τραγούδι έχει αρχίσει σιγά σιγά και παίρνει τα πάνω του. Και όταν σε στοιχηματικές είμαστε στη θέση 7 όπως βλέπετε, τότε κάτι μάλλον πάει καλά. Να υποδεχτώ τον Στάθη Αγγελόπουλο που τον έχω ζωντανά σήμερα. Σε είχαμε τηλεφωνικά την προηγούμενη εβδομάδα. Είπαμε να έρθει στο στούντιο. Ήρθε στο στούντιο παρά το γεγονός ότι δούλευες.
Ναι, κράτησε το λόγο, πάντα κρατάς τον λόγο σου. Και βεβαίως να υποδεχτώ και τον καλό συνάδελφο, τον Φώτη τον Τίνο, ο οποίος είναι από το eurovisionfan.com, που θα μας δώσει όλα τα τελευταία νέα. Φώτη μου, τι κάνεις, καλημέρα. Γεια σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου ζωντανά σήμερα στο Επιτόπου. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο από σένα για αυτή την πτώση που έχουμε στα στοιχήματα. Δηλαδή, έχει αρχίσει πλέον το τραγούδι και αποκτά έτσι, αναγνωρισιμότητα παντού και αυτό φαίνεται. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, η 7η θέση δεν είναι κακή. Μάλλον θα ανέβει και άλλο το τραγούδι πιο πάνω, έτσι δεν είναι? Και κάθε άλλο παρακακή είναι η 7η θέση. Μιλάμε για ένα ράλι ανόδου της ελληνικής συμμετοχής στις στοιχηματικές εταιρείες. Κάτι το οποίο εις άξιό του δεν έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Συνήθως με την... Αναφέρεσαι στις τελευταίες μας συμμετοχές, ναι, ναι. Δηλαδή συνήθως με την κυκλοφορία των συμμετοχών μας, στον διαγωνισμό, κάπως κοκκινίζουν οι αποδόσεις, συνήθως πέφτουμε λίγο. Εδώ πέρα έχει συμβεί το εντελώς αντίθετο. Και είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς φυσικό. Μιλάμε για μια φρενίτιδα σχετικά με την ελληνική συμμετοχή, τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός Ελλάδος. Ναι, αυτό θέλω να μου πεις. Εσύ που το παρακολουθείς από πολύ κοντά, γιατί είναι η δουλειά σου να το κάνεις αυτό. Πέραν του συγκριτικού δεδομένου που μας έχεις δώσει, ότι δηλαδή ζούμε μια φρενίτιδα και ένα ράλι ανόδου, τι έχεις εισπράξει από τους συναδέλφους που ασχολούνται με την Eurovision από άλλες χώρες, πώς το έχουν δει το τραγούδι αυτό? Έχει σχέση ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε στην Ελλάδα με τον τρόπο που αντιμετωπίζετε στο εξωτερικό? Αν συγκρίνουμε το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και το τι συμβαίνει στην κοινότητα της Eurovision, θα δούμε περίπου παρόμοιες αντιδράσεις, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή? Από τη μία. Από τη μία θα πάμε πρώτα στο εξωτερικό. Με μία απλή αναζήτηση στο YouTube το τραγούδι μας, θα δει κάποιος πλειάδα reaction video, τα οποία όχι απλά επαινούν τη συμμετοχή, πραγματικά τη θεωρούν και Την αποθεώνουν. Την αποθεώνουν και τη θεωρούν ότι μπορεί να φτάσει και πάρα πολύ κοντά στη νίκη. Μάλιστα. Απ' την άλλη, το πιο αξιοθαύμαστο είναι τα σχόλια τα οποία λαμβάνει εντός Ελλάδος. Και είναι κάτι το οποίο προσωπικά εγώ δεν έχω ξαναδεί. Να γίνεται τόσος δώρος εντός Ελλάδος για μια συμμετοχή στην Eurovision. Και το πώς όλο αυτό εκφράζεται μέσα από, από τις σύγχρονες τάσεις και από τα social media. Μιλάμε για το ζάρι το οποίο έχει γίνει viral στην πλατφόρμα του TikTok. Το επίσημο βίντεο κλιπ, παρότι είναι ανερτημένο σε 3 κανάλια διαφορετικά στο YouTube, έχει ξεπεράσει 5 εκατομμύρια προβολές. Μιλάμε για αθρηστικά πάντα. Στο Spotify μετράει πάνω από 2 εκατομμύρια streams. Και είναι κάτι το οποίο δεν έχω δει, τουλάχιστον στο πλαίσιο. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Αυτό εννοείται. Έτσι δεν είναι? Εννοείται αυτό. Και έχουν και άγχος στην ΕΡΤ να περάσουν. Μπορεί να προβλέψετε και θέσεις στην τελική κατάταξη. Αυτό θα εξαρτηθεί. Δηλαδή θα είμαστε στη δεκάδα, πιστεύετε? Το πιστεύω, αλλά υπάρχει ένα αστάθμητος παράγοντας. Είναι πολύ καλό τραγούδι. Υπάρχει ένα στάθμητος παράγοντας. Σε περίπτωση που φτάσουμε στο Μάιο και ξεκινήσουν οι πρώτες πρόβες και διατηρηθεί η θέση της Μαρίνα Σάτση στα στοιχήματα τόσο ψηλά, θα γίνει το εξής. Με το πρώτο άκουσμα, θεώρησε ότι το ζάρι δεν πρόκειται να έχει καμία απολύτως απήχηση στις κριτικές επιτροπές. Ότι θα βρισκόταν πάρα πολύ χαμηλά. Ωστόσο, οι κριτικές επιτροπές τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια τάση κατά την οποία τις συμμετοχές. Πιστεύω ότι αυτό το τραγούδι πραγματικά είναι για την Eurovision. Είναι για την Eurovision. Και εύχομαι καλή επιτυχία στη Μαρίνα Σάτι, που είμαι και θαυμαστή. Συγγνώμη, Τζόρτζια, μια που είπε για τη Μαρίνα Σάτι, νομίζω ότι και η ίδια η Μαρίνα Φώτη ανέβασε ένα βίντεο το οποίο θα το ακούσουμε. Αν θέλετε, αφήστε ανοιχτό το μικρόφωνο από κάτω να κάνω μια έτσι ελεύθερη ελληνική μετάφραση για να καταλάβει και ο κόσμος τι έχει πει η Μαρίνα. Για να ακούσουμε τι είπε η ίδια η Μαρίνα για το θέμα. Hello to the people of Eurovision. My name is Marina Sati and I'm coming from Greece. And I can't wait to come to Malmö in Sweden in May to present a little bit from our music and our culture. Θα δώσουμε κάποια στοιχεία από τη μουσική μας, από την κουλτούρα μας, από τον τρόπο με τον οποίο χορεύουμε και ελπίζω να σας δω όλους εκεί. Μαρίνα, συνεχίζει το πρόμο της Φώτη. Και πάει και πάρα πολύ καλά. Κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Τώρα δεν ξέρω βέβαια. Δεν είναι διαγωνισμός κουλτούρας εδώ. Δεν είναι διαγωνισμός πολιτισμού. Να τα λέμε και αυτά, γιατί κάποιοι τον έχουν πάρει πολύ ψηλά τον Αμανέ και κρίνουν το τραγούδι. Μιλάμε για ένα τηλεοπτικό πανηγύρι. Γιορτή. Ένα τηλεοπτικό μια πάρτι. Γιορτή. Ένα ευρωπαϊκό πάρτι. Διότι καλώς κακώς, παιδιά, δεν έρχεται το τέλος του κόσμου τώρα με καλά, το τραγούδι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Σαν ήχος, διαβάζω. Πανηγύρι της Eurovision
Είναι ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι. Είναι και καλύτερο πονηρό, και από τις τρεις προηγούμενες συμμετοχές που είχαμε. Καλύτερο, είναι και πονηρό τραγούδι, γιατί ναι. Έχει πολλούς παντρεμένους ήχους μαζί. Έχει κάνει ένα πάντρεμα, έχει, περίεργο. Ναι, έχει βάλει ρέγγε. Το θέμα είναι το κατά πόσο θα πάρει διαζύγιο από την Επιτροπή. Γιατί πάρα πολλοί γάμοι ξεκινάνε με πολλούς παντρεμένους ήχους, αλλά στο τέλος καταλήγουν σε διαζύγια. Φώτη. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Είναι ένα τραγούδι το οποίο απηχεί πλήρως τις μουσικές τάσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι ένα κράμα όλων των ειδών μουσικής που ακούγονται, τα οποία τα έχει συνθέσει η Μαρίνα Σάτι και η ομάδα της και τη θεωρώ μια πάρα πολύ έξυπνη συμμετοχή. Όλο αυτό, όλη αυτή η διαφορετική ήχη, αν το αναγάγουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο, στην πραγματικότητα την οποία ζούμε. Η ελληνική κοινωνία είναι ένα συνοθήλευμα διαφορετικών επιρροών. Πολλές φορές αυτό που λες από την πόντα μου επιτρέπεται στο βίντεο που βλέπουμε. Αυτό, ναι, το βίντεο κλιπ από την πόντα. Το βίντεο είναι kitsch όμως, ρε φίλε, συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, όχι, δεν είναι kitsch. Περίμενε, αν το δεις δεύτερη. Θα μπορούσε το βίντεο κλιπ να ήταν κάτι άλλο. Κάτι καλύτερο. Αυτή είναι η Ελλάδα, παιδιά. Συγγνώμη, δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Το ακούσαμε πολλές φορές για να το κατανοήσουμε και για να το δεχτούμε τελικά, για να πάει εκεί που λέμε και μας αρέσει τελικά. Είδες πόσοι αλλάξαμε από την περασμένη εβδομάδα μέχρι σήμερα. Έτσι είναι και με το βίντεο. Το βίντεο αποτυπώνει τη ματιά των ανθρώπων που βλέπουν την Ελλάδα. Ναι. Και, των πιτσιρικάδων. Οι πιτσιρικάδες, δηλαδή ο σκηνοθέτης ο Αυστραλός, έτσι βλέπει την Ελλάδα. Καλός ή κακός, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Ακριβώς. Δηλαδή έχει και μια ειρωνική διάθεση. Είναι τρόλ λίγο το βίντεο. Έχει και αυτή τη διάθεση μέσα. Φυσικά έχει και αυτή Θέλω τη διάθεση λίγο, και αυτή τη διάθεση. Επειδή είπε πονηρό η Τζόρτζια Συρίχα, να πάμε στο επόμενο βίντεο το οποίο έχουμε κόψει. Η Κροατία είναι Φώτη και διόρθωσε με στην πρώτη θέση, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Δείτε λοιπόν τα κοινά στοιχεία που έχει το τραγούδι της Μαρίνα Σάτι, στην οποία οφείλω να αποδώσω τα εύσημα διότι έχει τραγουδήσει θρακιώτικα τραγούδια κατά το παρελθόν και με έχει συγκλονίσει με τον τρόπο με τον οποίο τα απέδωσε. Είναι Θέλω πάρα πολύ καλή. Είναι εξαιρετική τραγουδίστρια. Μπράβο. Θέλω λοιπόν να δείτε τι μαγιά έχει κάνει η συνθετική ομάδα, η ομάδα των συνθετών του ελληνικού τραγουδιού και πώς ταυτίζεται σε κάποια σημεία με το κομμάτι της Κροατίας που είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στις στοιχηματικές εταιρείες. Για δείτε λίγο. Είπε κάτι ωραίο ο Στάσης Αγγελόπουλος. Αυτό πρέπει να το πω, ε. Μην βάζετε πολύ, λέω, το τατά γιατί θα ξαναβγεί η Εβιδρούτσα. Προσέξτε τώρα να δείτε. Εμείς έχουμε αυτό το τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα, το οποίο άντε πάλι λόγος για το τα-τα-τα-τα και το πήρανε και αυτό και έβριμα και αυτό και δικαιώματα κτλ. Και βλέπεις και τους Κροάτες, εκείνοι έχουν το τι-τι-τι. Δηλαδή θέλω να πω, έχουν αυτά τα παιδικά ακούσματα, τα περνάνε. Τα όπου να είναι και θέλω να ζητάει δικαιώματα. Το κροατικό είναι πιο βαλκανικός ήχος. Είναι άγριο. Είναι άγριο. Να σου πω τι σκέφτηκα, να είμαι ειλικρινής, έτσι και αυτό να το λέω. Είναι πιο βαλκανικός με λίγο πρόντιτζι. Δεν ξέρω, μουσκάει και ένα πρόντιτζι από κάπου. Δεν το έχω ακούσει. Πρόντιτζι δεν έχει ακούσει. Το ρυθμό δεν το έχω ακούσει το κρατικό, αλλά ο ρυθμός που έχει. Εντάξει. Είναι πολύ σκληρό. Είναι και σκληρό, πολύ βαλκανικό. Αλλά και προσέξτε πρόντιτζι, το έβριμα. Ναι. Εμείς έχουμε τα τατά. Αυτοί έχουν τι-τι-τι. Να πει και κανένα άλλο το-το-το. Και να είναι το ανέκδοτο με τον το-το. Φώτη. Και τα κατά-κατά-κατά. Υπάρχει τραγούδι τα κατά-κατά-κατά. Είναι σύνηθες να χρησιμοποιείται έτσι μία φράση η οποία επαναλαμβάνεται προκειμένου να γίνεται και πιο πιασάρικο το τραγούδι. Και ειδικά στη συμμετοχή τη δική μας, η οποία έχει ελληνικό στίχο. Το να έχεις κάποιο στίχο που επαναλαμβάνεται, μία συλλαβή, μία οτιδήποτε, είναι κάτι το οποίο το καθιστά ταυτόχρονα και πιο εύληπτο. Εύληχο και εύληπτο. Από αρχαιοτά των χρόνων. Φώτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Στάθη, θα μείνεις γιατί μου είπες ότι σε ενδιαφέρουν τα θέματα της εκπομπής. Οπότε, ως μπαμπάς ενός νέου αγοριού, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Να πω και κάτι ακόμα. Να πεις. Να πω ότι έχει κυκλοφορήσει ένα καινούριο τραγούδι με γενικό τίτλο. Το ξέρω. Α, το δικό σου το καινούργιο τραγούδι. Το δικό μου το καινούργιο τραγούδι. Βεβαίως, βεβαίως. Να ευλογήσουμε και λίγο τα γένεια. Δεν έχει τα το εκεί. Όχι, δεν έχει. Εκεί το ξέρω. και το έχει γράψει ο Θεοδωρής Καμπουρής στη μουσική και ο Βασίλης Παπαδόπουλος στο στίχο. Εγώ ένα παρασκήνιο που έχω με τη Μαρίνα Σάτι, θα το πω. Το παρασκήνιο με τη Μαρίνα Σάτι. Το γνωρίζατε ότι η Μαρίνα Σάτι χώρισε εξαιτίας ενός τρίτου προσώπου πριν από κάποια χρόνια. Βάλτε μου πάλι το Φώτη. Φώτη,
Το βλέπω να το γράψω στο Eurofan. Το βλέπω να. Το βλέπω το θεματάκι να έρχεται. Έχει Τζόρτζια Συρίχα υπογραφή γκόσιπ. Για πες μας, Τζόρτζια, πολύ γρήγορα. Το 2017, έχουμε... το 2017 που τα είχε με τον Ιβάν Σβιτάιλο και τότε οργίαζαν τα δημοσιεύματα που μιλούσαν για ένα μεγάλο έρωτα που κράτησε για 3 χρόνια και μπήκε στη μέση η Βασιλική Τρουφάκου. Το τρίτο οποία, πρόσωπο. Το τρίτο πρόσωπο. Άρχισαν και κυκλοφορούσαν διάφορες φωτογραφίες. Είχαν γνωριστεί στο κάτω παρτάλι, να σας θυμίσω, ο Ιβάν Σβιτάιλο με την Βασιλική Τρουφάκου και χωρίσανε. Χωρίσανε εξαιτίας της Τρουφάκου. Βέβαια, γιατί κυκλοφόρησαν οι φωτογραφίες και έγινε τότε ένας κακός σταμός. Έλα μωρέ, γι' αυτό βγάζει συνέστημα η Σάτι, γιατί την έχουν κερατώσει. Νέο κορίτσι είναι. Εντάξει, ήταν τότε που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία με τη Μάγισσα, γινόταν σκοτωμός. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας, Στάθη παραμένεις. Φώτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάνουμε τη δεύτερη μας στάση, επιστρέφουμε σε λίγο, αλλά πριν σας δίνω τη δυνατότητα να διεκδικήσετε 2 κλιματιστικά 9.000 BTU από την MyTherm. Τα δίνουμε αύριο. Ένα σημείο από εσάς θα ακούσει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής το όνομά του. Αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 14800 και να αφήσετε τα στοιχεία σας ή να στείλετε γραπτό μήνυμα ε-τάφ κενό, ονοματεπώνυμο στο 14800. Σπεύστε τώρα, τηλεφωνήστε, στείλτε όσα περισσότερα μηνύματα μπορείτε, τηλεφωνήστε όσες περισσότερες φορές μπορείτε για να μπείτε στο μεγάλο διαγωνισμό. 2 κλιματιστικά 9.000 BTU για να αλλάξουν την ατμόσφαιρα και την ποιότητα του σπιτιού σας από την MyTherm. Παράλληλα, μπαίνετε και στο μεγάλο διαγωνισμό για το νέο Citroën σε 3 έκδοση U, το μεγάλο δώρο του καναλιού μας σε έναν ή μία από εσάς εκεί έξω. Φεύγουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά, διότι σε λίγο θα δείτε για την τραγωδία των Τεμπών νέα στοιχεία ρεπορτάζ, τα οποία ανατρέπουν, σας το λέω με πλήρη γνώση ευθυνών και συνεπειών, ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε. Τι έγινε με τον Ξανθόπουλο, τι συνέβη με την πρόταση της εισαγγελέως για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολονό, αλλά και ήταν ντοπαρισμένος τελικά ο Χρήστος Βολικάκης. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Αποκάλυψη του επιτόπου για την τραγωδία στα Τέμπη που ανατρέπει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Τι μετέφεραν τα βαγόνια από τα Σκόπια. Ζουμ στο τροχαίο του Γιάννη Ξανθόπουλου. Η αγωγή και η μήνυση του πατέρα του νεκρού 19χρονου και ο ρόλος του οδηγού από το Καπανδρίτη. Η κολοσσιαία τζίρι από τα αστακοκάραβα του Κασελάκη. Τα νούμερα ζαλίζουν. Βίντεο ντοκουμέντο από την υπόθεση bullying στη Λάρισα. Τι απαντά ο κατηγορούμενος εκπαιδευτικός. Την αστυνομία! Την αστυνομία! Επιστρέψαμε, μπαίνουμε στην καρδιά της εκπομπής μας, εδώ που το ρεπορτάζ έχει τον πρώτο λόγο. Είναι το απόσπασμα της εκπομπής, το οποίο σας έχει κάνει όλους κοινωνούς κάθε Σαββατοκύριακο και παρακολουθείτε φανατικά. Σας είπα πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα ότι έχουμε στα χέρια μας σήμερα στοιχεία τα οποία ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε για την τραγωδία των Τεμπών. Πριν από περίπου έναν μήνα, ήμασταν οι πρώτοι που μέσα από τις κάμερες ασφαλείας σας δείξαμε πλάνα και εικόνες από όλους τους σταθμούς μέχρι τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης. Μια σύγκρουση η οποία στήχησε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας. Πριν μπούμε στο ρεπορτάζ, θα ήθελα να σας δώσω τη δυνατότητα να διεκδικήσετε τα 2 κλιματιστικά της MyTherm από τη MyTherm, λοιπόν, 9.000 BTU. Να τηλεφωνήσω στο 14800 και να αφήσω τα στοιχεία σας ή να στείλετε γραπτό μήνυμα ε-τάφ κενό, ονοματεπώνυμο στο 14800. Στείλτε όσα περισσότερα μηνύματα μπορείτε, τηλεφωνήστε όσες περισσότερες φορές μπορείτε και παράλληλα να μπείτε και στο μεγάλο διαγωνισμό για το νέο σε 3 έκδοση U, το μεγάλο δώρο του καναλιού μας. Τι συνέβη λοιπόν στα Τέμπη? Τι πραγματικά μετέφεραν τα βαγόνια της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας? Πού φορτώθηκαν αυτά τα βαγόνια? Είναι πραγματικές οι φορτωτικές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη δικογραφία και εξετάζονται από τον αρμόδιο ανακριτή?
Οι αποκαλύψεις που φτάσαν στο γραφείο μας από την αρχή της εβδομάδας αυτής που διανύουμε μας ανατρίχιασαν, διότι απέδειξαν και αποδεικνύουν και σήμερα που μιλάμε ότι αυτές οι γραμμές παραμένουν πάρα πολύ επικίνδυνες. Είναι ανθρώπινο λάθος. Πολύ πιθανό να είναι. Είναι έλλειμμα οργάνωσης. Υπάρχει πολιτική ευθύνη. Αυτά ούτως ή άλλως θα τα κρίνει η δικαιοσύνη. Θέλω να δείτε το ρεπορτάζ που θα μας εισάγει μέσα στο θέμα των τεμπών και επιστρέφουμε, διότι δεν είναι μία η αποκάλυψη σήμερα. Είναι τρεις. Και είναι εξίσου βαρύνουσες και σημαντικές. Ρεπορτάζ. Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει το τι προκάλεσε την κόλαση φωτιάς και το πύρινο μανιτάρι που κατέκαψε πολλούς επιβάτες από τα δύο πρώτα βαγόνια του Intercity 62 στα Τέμπη. Σύμφωνα με το πόρισμα που υπογράφει ο πραγματογνώμονας των συγγενών θυμάτων, η έκρηξη οφείλεται στην ύπαρξη μεγάλης ποσότητας καθαρής έπλεκτης ύλης, όπως το ξυλόλιο και το τολουόλιο που ανιχνεύθηκαν σε διαφορετικά σημεία στα τρένα και στον τόπο του εγκλήματος. Έφλεκτες ουσίες που δεν υπήρχαν στις φορτωτικές της εμπορικής αμαξοστοιχίας, τα βαγόνια της οποίας ήλθαν από τη Βόρεια Μακεδονία στις 26 Φεβρουαρίου και φυλάχτηκαν στον εμπορικό σταθμό Θεσσαλονίκης. Το επιτόπου αποκαλύπτει σήμερα τα βασικά σημεία από τις καταθέσεις των υπαλλήλων που ήταν αρμόδιοι για τον έλεγχο του φορτίου της εμπορικής αμαξοστοιχίας, καθώς και του προϊσταμένου του στον εφέτη ανακριτή Λάρισας. Ο υπάλληλος του ΟΣΕ και ελεγκτής των εμπορικών αμαξοστοιχιών κατέθεσε στις 25 Οκτωβρίου. Η αμαξοστοιχία από τη Βόρεια Μακεδονία έφτασε στις 26 Δευτέρου 2023 στο συνοριακό σταθμό Γευγελής και εν συνεχεία η ξένη ηλεκτράμαξα αποκολλήθηκε από το σειρμό, μπήκε η δική μας ηλεκτράμαξα που τη χρησιμοποιούμε για τις μεταφορές και η οποία οδήγησε τα βαγόνια στο σταθμό της Ιδωμένης. Η ξένη ηλεκτράμαξα δεν εισήλθε στο ελληνικό έδαφος, απαγορεύεται. Μεταφορτώθηκαν τα ελάσματα που εισήλθαν από τη Βόρεια Μακεδονία σε άλλα βαγόνια? Όχι. Διαπιστώσατε κατά τον έλεγχο που περιγράψατε αμέσως πριν να έχει φορτωθεί κάτι άλλο στα βαγόνια πέρα αυτών που αναφέρονται στις φορτωτικές? Τίποτα απολύτως. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο αρμόδιος μηχανοστασιάρχης από τις δύο ηλεκτράμαξες που είχε στη διάθεσή του έδωσε εντολή να χρησιμοποιηθεί για την έλξη του σειρμού αυτή που δεν είχε εγκατεστημένο το σύστημα τηλεπικοινωνιών GSMR. Μπορούσε κάποιος από τους μηχανοδηγούς της πρώτης ηλεκτράμαξας να μεταβεί στη δεύτερη και να κάνει χρήση του συστήματος? Όχι, δεν μπορούσε να κάνει κάτι εν κινήσει. Έπρεπε να σταματήσει το τρένο, να κατέβει από την πρώτη και να ανέβει στη δεύτερη για να χρησιμοποιήσει το GSMR. Στην κατάθεση που έδωσε ο προϊστάμενος των εμπορευματικών μεταφορών Βορείου Ελλάδος, είπε ότι τα έγγραφα που υπέγραψε ο ελεγκτής των εμπορικών αμαξοστοιχιών έδειχναν ότι όλα είναι κανονικά. Η φόρτωση ήταν κανονική στα πλαίσια των προδιαγραφών. Το βάρος δεν ήταν μεγάλο, καθώς το όριο είναι 1200 τόνοι, ενώ στη συγκεκριμένη αμαξοστοιχία ήταν περίπου στο μισό. Ο αρμόδιος προϊστάμενος δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν υπέπεσε στην αντίληψή του κάτι ύποπτο σχετικά με τη φόρτωση. Τόνισε μάλιστα πως ο χώρος φυλάσσεται και ότι γίνεται έλεγχος. Στις καταθέσεις που έδωσαν δύο άλλοι διαχειριστές εμπορευμάτων της Hellenic Train, αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στο διαχωρισμό των βαγονιών και με ποια αμαξοστοιχία συνδέθηκαν. Στις 27 Δευτέρου του 2023 έγινε ο διαχωρισμός των βαγονιών. Τα 8 συνδέθηκαν στην 63503 της 27 Φεβρουαρίου 2023, τα άλλα 5 στην 63505 της 28 Δευτέρου 2023 και στις 28 Δευτέρου 2023 συνδέθηκαν στην 63503, πάντοτε με προορισμό το Θριάσιο. Οι συνδέσεις γίνονται πάντα μέσα στον εμπορικό σταθμό Θεσσαλονίκης από τους κλειδούχους του ΟΣΕ. Ένας άλλος διαχειριστής εμπορευμάτων της Hellenic Train έδωσε λεπτομέρειες και για τα άλλα τρία βαγόνια που συνδέθηκαν στην εμπορική αμαξοστοιχία. Από τα 18 βαγόνια, τα 16 που είχαν προορισμό το Θριάσιο χωρίστηκαν ως εξής. Τα 8 πρώτα προστέθηκαν στην 63503 της 27 Φεβρουαρίου 2023. Τα άλλα 5 προστέθηκαν στην 63505 της 27 Φεβρουαρίου 2023 και τα υπόλοιπα 3 παρέμειναν για να συνδεθούν στην 63503 της 28 Φεβρουαρίου 2023. Στο πόρισμα, το πραγματογνώμονα των οικογενειών θυμάτων ανέφερε ότι δεν προκύπτει ο αριθμός 13 όσον αφορά τα βαγόνια. Εστίασε την προσοχή του μάλιστα στο τέταρτο βαγόνι πίσω από αυτά που μετέφεραν μεταλλικά ελάσματα, καθώς εκτιμά ότι εκεί πιθανόν να υπήρχε μη δηλωμένο και παράνομο ιδιαίτερα έφλεκτο υλικό όπως το ξυλόλιο. Έχετε αντιληφθεί τι είπαν στις καταθέσεις τους αυτοί οι άνθρωποι
που σήμερα φέρνει στο φως της δημοσιότητας το επιτόπου. Έχετε καταλάβει τι είπανε. Είπανε οι άνθρωποι αυτοί, Νίκο Νικολετάκη, και εδώ με διορθώνεις ή συμπληρώνεις το ρεπορτάζ, το οποίο βέβαια διαχειρίστηκες, ότι τα βαγόνια ήρθαν από τα Σκόπια. Ναι. Δεν έλεγξε κανένας μέσα τι είχαν τα βαγόνια. Προσέξτε τώρα να δείτε, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή μπαίνει ο σειρμός από τα Σκόπια, από τη Βόρεια Μακεδονία τέλος πάντων, μπαίνει μέσα στην Ελλάδα, δεν ελέγχονται, δεν ελέγχεται το τι έχουν μέσα τα βαγόνια και εδώ μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το μυστήριο του βαγονιού 4, το οποίο όλοι το ψάχνουν ακόμα και δεν ξέραμε τι είχε το βαγόνι αυτό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάποιος νους που δεν ξέρω αν είναι βολεμένος, αν είναι δημόσιος υπάλληλος και λειτουργεί με ένα υδροκεφαλικό σύστημα, ότι δεν βαριέσαι μωρέ, δεν βάζει Νίκο την αμαξοστοιχεία που έχει το GSMR, που είναι τι το GSMR, είναι η επικοινωνία, ναι. Η ενδοεπικοινωνία. Είναι ένα σύστημα ενδοεπικοινωνία. Να πούμε βέβαια ότι το GSMR λειτουργούσε μεταξύ των σταθμών, δεν λειτουργούσε στα τρένα, δεν είμαι στο μυαλό του μηχανοστασιάρχη που είναι αρμόδιος, αλλά όπως και να το κάνουμε και μόνο αυτή τη διαδικασία, δηλαδή θα πρέπει να σταματήσει, να κατέβεις από την μία, βασική. Από τη μία. Δηλαδή όλα αυτά παίζουν το ρόλο. Ακούστε, τους. Δεν βάλανε στο πρώτο βαγόνι, το πιο σύγχρονο βαγόνι, για να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των σταθμών, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή αυτό το πάμε και όπου βγει, το λένε στις καταθέσεις. Επίσης θέλω να δω. Αδιανόητο! Γιατί δεν έχουμε δει ακόμα βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, γιατί λένε ότι υπάρχει 24-ωρη φύλαξη, ότι έμειναν τα βαγόνια με 24-ωρη φύλαξη. Να δούμε το βίντεο, δηλαδή κάτι. Τι έχει γίνει εκεί. Άρα τι μου λέτε, Νίκο, τι λέει το ρεπορτάζ, δηλαδή ότι μπήκανε τα βαγόνια γεμάτα από τα Σκόπια, περάσανε στη χώρα μας, δεν άνοιξε κανένα τα βαγόνια να τσεκάρει τι είχαν μέσα, και όχι μόνο αυτό. Αλλά στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου, βάλαμε τη δική μας αμαξοστοιχεία. Πρώτη. Υπάρχουν οι φορτωτικές βέβαια πάντα, που λένε. Αλλά φορτωτικές θα υπάρχουν. Να γίνει ο αλλά το κατά πόσο οι φορτωτικές θα ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα, αυτό ακόμα δεν έχει. Προφανώς δεν έγινε η ταυτοποίηση που οφείλεται να γίνει. Περάσανε σύνορα από Βόρεια Μακεδονία, Ελλάδα. Δηλαδή κυκλοφορεί ένα μέσο δημόσιο στην Ελλάδα και δεν ξέρουμε τι έχει μέσα. Δεν υπήρχε έλεγχος, παιδιά. Δεν υπήρχε έλεγχος, το αντιλαμβάνεστε. Και όχι μόνο αυτό. Κάποιος νους, ξαναλέω, έχει βάλει ως πρώτη μηχανή, χρησιμοποιεί δηλαδή το πρώτο βαγόνι, βάζει το συμβατικό. Δεν βάζει το βαγόνι, τη μηχανή που έχει το GSMR. Τι μπορεί να μας κάνει το GSMR? Να επικοινωνήσουμε με τους σταθμούς. Τι άλλο μπορεί να μας κάνει το GSMR? Να επικοινωνήσουμε με το μηχανοδηγό. Νάσο. Δηλαδή της άλλης αμαξοστοιχίας, το αντιλαμβάνεστε? Το καταλαβαίνετε το μπάχαλο? Για λόγους ταχύτητας στο ρεπορτάζ, δεν βάλαμε βέβαια όλες τις καταθέσεις. Τις έχουμε. Θέλω να πω ότι ουσιαστικά ο πρώτος που κατέθεσε ήταν και ο αρμόδιος και ο προϊστάμενος του π.χ. είπε ότι βάσει των εγγράφων που μου έστειλε ο ΤΑΔΕ, βλέπω ότι ήταν όλα σωστά. Δεν είναι ότι τα έλεγξε ο ίδιος δηλαδή. Και τι συνέβη με το βαγόνι 4, ξαναλέω, για το οποίο τόσο οι ειδικοί σύμβουλοι αλλά και οι συγγενείς των θυμάτων διαρριγνύουν τα ημάτια τους για απαντήσεις και δεν έχουν λάβει ακόμη απαντήσεις. Βλέπετε ότι τα κομμάτια του puzzle συνθέτουν εδώ βλέπετε, το επιχείρημα. Μα προφανώς. Θέλω, μιας που μίλησα. Αυτά είναι αποκλειστικά πλάνα, να πούμε. Ναι, τα βλέπετε για πρώτη φορά τα πλάνα αυτά. Είναι από το επιτόπου, είναι για πρώτη φορά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Είναι όπως είναι η αμαξοστοιχεία, ό,τι έχει μείνει. Βλέπετε ότι πολλά είναι άθικτα και έχουν μεταφερθεί σε χώρο και έχουν φωτογραφηθεί εκεί. Βλέπετε ότι πολλά από δεν έχουν τίποτα, που έχει εξαϊλωθεί σύμφωνα με τους συγγενείς. Οι συγγενείς λοιπόν τι έκαναν? Προκειμένου να μπορούν να στηρίξουν τα νομικά τους επιχειρήματα, έστειλαν πλάνα από την σύγκρουση, έστειλαν τα βίντεο και κάποια βίντεο που πρώτη η εκπομπή μας μοιράστηκε με όλους εσάς, στον κύριο Μάνο Παπαδάκη, στο Χιούστον. Ο Μάνος Παπαδάκης μιλάει αποκλειστικά, κυρίες και κύριοι, στο επιτόπου. Ο Μάνος Παπαδάκης είναι ο ειδικός πραγματογνώμονας από την Αμερική, ο οποίος εξέτασε τα βίντεο σε αυτά. Μίλησε στον Νίκο Νικολετάκη. Παρακαλώ.
Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των νέων βίντεο από τη μοιραία σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη που αποκάλυψε η εκπομπή μας και τα οποία εξετάζουν καρέ-καρέ οι πραγματογνώμονες των οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας. Ο Μανώλης Παπαδάκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου στο Χιούστον, μίλησε αποκλειστικά στο επιτόπου για την έρευνα που διεξάγει μαζί με την ομάδα του. Προσπαθούμε τώρα με τις δικές μας τις τεχνολογίες που έχουμε να εντοπίσουμε πιο καλά ακριβώς το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της εκρήξεως και ιδιαιτέρως να εντοπίσουμε εάν υπάρχουν κάποιοι μηχανικοί παράγοντες που τους βλέπουμε κατά τη διάρκεια της εκρήξεως. Αυτό εκεί πέρα είναι το μεγάλο ρεζουμέ της υποθέσεως. Αυτό που δείχνει το τρένο, την επιβατική αμαξοστοιχεία να έρχεται από τα νότια και να κινείται προς τα βόρεια. Αυτό το κομμάτι νομίζω παρουσιάζει από πλευράς αποδεικτικής το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων εκτιμά ότι το πύρινο μανιτάρι που κατέκαψε αρκετούς ανθρώπους μετά τη σύγκρουση των τρένων οφείλεται στις πολύ έφλεκτες ουσίες που εντοπίστηκαν όπως το ξυλόλιο και σε καμία περίπτωση στο έλαιο σιλικόνης, όπως υποστηρίζει η Hellenic Train και οι διορισμένοι από την ανάκριση πραγματογνώμονες. Αυτή είναι ακόμα με τη θεωρία του ελαίου σιλικόνης, έτσι. Και το σημείο του κράτους, σε αυτά που έβαλε εκεί πέρα στο αρχικό του πόρισμα, αφού συνέλεξε και στοιχεία κτλ. Επικαλείται δύο εργασίες, οι οποίες όμως, εγώ τις άνοιξα και τις δύο εργασίες, δεν έχουν καμία σχέση και καθόλου διόλου δεν υποστηρίζουν τη θέση του χημείου. Ότι το έλαιος σιλικόνης ανεφλέγει και ξεράγει. Καίγεται απλά, αλλά δεν καίει, δεν κρύγνεται. Αυτοί χρησιμοποιούν το ρήμα ενδέχεται. Ενδέχεται δεν σημαίνει ότι αποτελεί απόδειξη. Θέλω να μου πούν πώς μπορεί να εκραγεί το έλαιος σιλικόνης, να μας το αποδείξουν αυτό, με ένα πείραμα. Απόδειξη σημαίνει να κάνουμε ένα πείραμα και να κάνουμε και δεύτερο πείραμα. Διότι το ένα πείραμα πάντα δεν επιβεβαιώνει, έτσι. Τα crash test με τοπικές τρένων που έχουν στη διάθεσή τους πραγματογνώμονες των οικογενειών θυμάτων αποδεικνύουν, όπως λένε, ότι το έλαιος σιλικόνης δεν μπορεί να προκάλεσε το τεράστιο πύρινο μανιτάρι. Εγώ έχω περίπου 18.000 crash test τρένων. 18.000. Δεν υπήρξε σε ούτε ένα περίπτωση. Σπάσαν όλοι οι μετασχηματιστές και στα 18.000 τεστ. Αλλά είναι απλό. Έτσι. Εάν συνέβαινε αυτό, θα είχαν ληφθεί μέτρα παγκοσμίως. Σαν πολλοί διαλύτες δεν είναι μαζεμένοι στα δείγματα για να τους αγνοήσουν. Τα νέα κρίσιμα στοιχεία που συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται οι πραγματογνώμονες θα τέθουν στη διάθεση του εφέτη ανακριτή που διερευνά την υπόθεση. Ψάχνουμε. Αλλά δεν θα έπρεπε εμείς να είμαστε αυτοί που ψάχνουμε. Δηλαδή, δεν θα πρέπει το βάρος της αποδεικτικής διαδικασίας να πέσει στον εμπειρογνώμονα τον οριστέντα από τις οικογένειες. Αυτό το βάρος πέφτει στις ανακριτικές αρχές. Έτσι δεν είναι δυνατό να περιμένουν οι ανακριτικές αρχές στο γραφείο να κάθονται και να περιμένουν εμάς να συλλέξουμε τα στοιχεία τη στιγμή που δεν μας δίνουν και πρόσβαση στα στοιχεία. Ο έγκριτος καθηγητής του Πανεπιστημίου στο Χιούστον δίνει και μια άλλη παράμετρο στην υπόθεση που αφορά την ασφάλεια των συγκοινωνιών μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Το ερώτημα, Νίκο, είναι το εξής. Μεταφέρονται ακόμα φορτία επικίνδυνα στο σιδηρόδρομο, δηλαδή τέτοιου τύπου έφλεκτα. Πώς μεταφέρονται, είναι γνώστες των φορτίων αυτών οι μηχανοδηγοί, στους οποίους στην πλάτη τα φορτώνουν. Λαμβάνεται πρόνοια για τις ταχύτητες. Υπάρχει επισήμανση του φορτίου ότι είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν διεθνή χαρακτηριστικά επικινδυνότητα. Αυτά ακολουθούνται. Νομίζω αυτά τα μέτρα, αντί να μένουμε μόνο στο τι έγινε το 23, είναι σημαντικό να δούμε τι γίνεται το 24 και θα γίνει και το 25 σχετικά με αυτά τα πράγματα. Ακολουθούνται οι κανονισμοί. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον, Μάνος Παπαδάκης, είπε την ατάκα που αναδεικνύει το κρατικό μπάχαλο. Τι είπε? Δεν πρέπει ο ειδικός πραγματογνώμονας να κάνει την έρευνα. Πρέπει να υπάρχουν κρατικές αρχές για να διασφαλίζουν το αίσθημα της ασφάλειας των μετακινήσεων στη χώρα. Τι μας είπαν στην αρχή? Ότι το μανιτάρι αυτό βγήκε, λέει, από τα έλαια σιλικόνης. Έτσι, Νίκο? Ναι. Θα δείτε μαζί μας, ελάτε εδώ τώρα, κύριε Λιχναρά, κάνω πίσω βήματα, μπασκετικά. Λοιπόν, ελάτε να δείτε τώρα τα crash tests, τα οποία crash tests έχουν κάνει κατά καιρούς καθηγητές για το εάν εκρήγνυντο ή αν
έχουμε έκρηξη με φωτιά σε περίπτωση που δύο αμαξοστοιχίες, αντίστοιχες με αυτές που κινούνται στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, συγκρουστούν. Θα δείτε λοιπόν σε πραγματική ταχύτητα, βέβαια τα έχουμε βάλει αργή κίνηση περισσότερο για να εξάγουμε συμπεράσματα δημοσιογραφικά, ότι κανένα από τα τρένα που συγκρούονται με μεγάλη ταχύτητα, γιατί γίνονται crash tests συνεχώς, δεν βγάζει όχι φωτιά, ούτε σπίθα. Να, δείτε το. Δεν το λέω εγώ, δείτε το. Μα είναι εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλες ταχύτητες, έτσι. Μην κοιτάτε τώρα που το έχουμε βάλει αργή κίνηση για να εξάγουμε συμπεράσματα δημοσιογραφικά, ξαναλέω. Έρχονται και συγκρούονται στο πλαίσιο των crash test για την ασφάλεια των τρένων. Αυτά είναι τα πλάνα. Τα βλέπετε τα πλάνα. Οι ειδικοί, οι τεχνικοί, οι μηχανικοί, οι σχεδιαστές, οι εταιρείες που κατασκευάζουν αυτά τα πανάκριβα τρένα. Γίνονται συνεχώς crash test και στα crash test δεν έχει βγει ούτε μισή σπίθα. Όχι φωτιά. Και λέμε τα για σόγια το έλαιο σιλικόνης. Γι' αυτό το λέω. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε τώρα ζωντανά με τον δικηγόρο μας, τον κύριο Γιώργο Μπαρτζόκη, ο οποίος εκπροσωπεί μία εκ των οικογενειών των θυμάτων. Ήταν από τους πρώτους που μίλησε ο κύριος Μπαρτζόκης τότε και για τα Σκόπια και για τα βαγόνια. Κύριε Μπαρτζόκη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Καλημέρα. Είχατε μιλήσει και για τα βαγόνια, είχατε μιλήσει και για τα Σκόπια, είχατε μιλήσει και για τα επικίνδυνα υλικά τα οποία μεταφέρονται. Σας κλέβασαν. Σας σταύρωσαν στο διαδίκτυο. Σας είπανε τι παπατζηλίκια είναι αυτά τα οποία μας λέτε και τι είναι αυτά τα οποία λέτε. Και όλα αυτά με μοναδικό σκοπό είτε να σας κάνουν να σιωπήσετε, είτε για να μειώσουν το επαγγελματικό σας φρύγος, ας πούμε, και την ικανότητά σας. Τι είδαμε τώρα, κύριε Μπαρτζόκη? Τι είναι αυτό που έχουμε δει? Τελικά οι φορτωτικές είναι πραγματικές? Κοιτάξτε, κύριε Γουμενίδη, η ιστορία έχει ξεκινήσει από τις πρώτες δύο ημέρες του δυστυχήματος. Όταν εγώ ανέλαβα, έκανα μια επιθετική, θα έλεγα, δημοσιοποίηση κάποιων στοιχείων προκειμένου να ανοίξουν στόματα, γιατί πάρα πολλοί γνωρίζουν ακόμη και τώρα, γι' αυτό ζούμε ένα θρίλερ, ακόμη και τώρα γνωρίζουν το τι έχει γίνει και δεν μιλάνε. Η πρώτη μας επικοινωνία ήταν με έναν ο οποίος έχει υποκλέψει, το έχω ξαναπεί επανειλημμένως και στον κύριο Ανακριτή, έχει υποκλέψει τις συνομιλίες του ΟΣΕ. Τα έχουμε καταθέσει. Είναι οι χομπίστες. Ποιος... Έχουν υποκλέψει τις συνομιλίες του ΟΣΕ. Τις δηλαδή... εσωτερικές συνομιλίες όταν έγινε. Βεβαίως. Όταν, αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει και είχαμε πει ότι ο Σταθμάρχης δεν ήταν στη θέση του και επικρατούσε ένα μπάχαλο με μουσικές, τραγούδια, ουίσκι, ποτά, γυναίκες στο Σταθμαρχείο. Είναι γιατί μας το επληροφόρησαν αυτοί οι χομπίστες του σιδηρόδρομου. Πριν βγουν τα ηχητικά. Βέβαια, για να είμαι ακριβοδίκαιος, μπορεί τις πρώτες πληροφορίες, μπορεί, δεν γνωρίζω, να μου τις έδωσαν οι ίδιοι του ΟΣΕ. Δηλαδή, για λόγους εσωτερικούς, λέτε. Μάλιστα. Φτάνω στο συμπέρασμα αυτό να τις έδωσε ο συγχωρημένος ο Χρυσάγης. Το λέω για πρώτη φορά στα κανάλια. Και πού το στηρίζω αυτό? Το στηρίζω διότι έχω άλλες καταγγελίες από άλλους εργαζόμενους του ΟΣΕ ότι ο συγχωρεμένος Χρυσάγης έκανε την κοπτοραπτική των ηχητικών που έχουμε ακούσει. Διότι αυτά δεν είναι μέσα στη δικογραφία που έχω δει εγώ. Αυτά τα ηχητικά. Τι εννοείται, τα ηχητικά που ακούγαμε και ακούμε, ναι, δεν είναι μέρος της δικογραφίας? Αυτά τα ηχητικά που στην τα αρχή. Κομμένα δηλαδή. Τα κομμένα. Είναι μονταρισμένα. Ναι, ακούστε αυτό λίγο. Το έγινε τράκα και όλα αυτά είναι μονταρισμένα. Αυτά εννοείται. Όλα δεν ήταν στην δικογραφία όταν βγήκαν στη δημοσιότητα. Και αν θυμάστε, την πρώτη εβδομάδα βγήκε το πρώτο θέμα και είπε ότι έχω 120 στην κατοχή μου. Ναι. Αν θυμάστε. Ναι. Όλα αυτά εγώ τα έχω εξηγήσει. Και σκέφτομαι και λέω, εάν δεν ήταν πραγματικός ο χομπίστας που πήρε, που τον έχω ονομάσει, και το τηλέφωνο να ανοίξουν τα απόρριτα, τότε κάποιος από τον ΟΣΕ, ενδεχομένως ο συγχωρεμένος ο Χρυσάκης που σκοτώθηκε στη Σουνίου, να με πληροφόρησε μέσω αυτού του τρόπου ότι εδώ ο Σταθμάρχης τα έπινε ή έφυγε από το πόστο του. Μάλιστα. Όσον αφορά για το θέμα αυτό το σημαντικό για τη Βόρεια Μακεδονία. Από την αρχή μου είχαν στείλει και εμένα κάποια email, τα οποία με έλεγαν το εξής περίεργο, κύριε Γουμενίδη. Ότι για ελέγξτε ποια ήταν η κατεύθυνση του εμπορικού τρένου. Κατέβαινε ή ανέβαινε ή ανεβοκατέβαινε. Εγώ εξεπλάγινε όταν είδα τέτοια email. Όλοι μας και τώρα που το λέτε. Ναι, δηλαδή τι σημαίνει. Τώρα κολλάει με το εξής. Υπάρχει στη δικογραφία, όπως είπατε και εσείς από το ρεπορτάζ σας, ότι αυτά ήρθαν από τη Βόρεια Μακεδονία. Δεν ελέγχθηκε το φορτίο.
Υπήρχαν κάμερες οι οποίες για ένα περίεργο λόγο έχουν σβηστεί και αυτό είχαμε ζητήσει να ανοίξουν οι κάμερες, αλλά δυστυχώς στην πρώτη ανακρίτρια δεν έχει δοθεί. Η πρώτη ανακρίτρια δεν είχε δώσει τέτοια εντολή. Δυστυχώς και διαγράφηκαν αυτά τα στοιχεία. Δεν έχουμε δει καν πλάνο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Υπάρχουν όμως κάμερες και στο λιτόχωρο, σας πω εγώ σταθμούς, που στη συνέχεια τους παίρνω, και στο πλατή. Και ας θέλει να με διαψεύσει ο κύριος Ζήντρος που είναι μετά από μένα. Από τον καταδύνηση. Έχουμε τον κύριο Ζήντρο, ναι, ο οποίος είναι... Στο πλατή υπάρχει, στο λιτόχωρο, στους νέους σπόρους. Εδώ πρέπει να ελεγχθεί λίγο και μάλιστα. Τι έγινε στους νέους σπόρους. Την έρευνα μετά, αυτές τις κρίσιμες 15 μέρες που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που κάποιοι και λόγω μέρας δεν ξέρω, πετάγανε χαρταετό από τότε. Θέλω να πάμε στον κύριο Ζήντρο, ο οποίος είναι σταθμάρχης. Όχι, μια κουβέντα λίγο για να το πει. Ναι, θα το πείτε. Στους νέους σπόρους δόθηκε το σήμα ότι έφευγε από την κάθοδο η εμπορική αμαξοστοιχεία. Αυτή που λέμε, προσέξτε τι είπα τώρα, μπορεί να ανεβοκατέβαινε στη γραμμή. Μάλιστα. Γιατί δεν το άκουσε ο σταθμάρχης. Έλαντε. Πάμε στον κύριο Ζήντρο, ο οποίος είναι σταθμάρχης Παλαιοφαρσάλων και ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας τιμά με αυτό. Κύριε Ζήντρο, για να πούμε το σήμερα, αληθεύει η πληροφορία ότι μετά τον Ντάνιελ ένα μεγάλο κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής, της επίσημης σιδηροδρομικής γραμμής, παραμένει μονή? Ναι, είναι γύρω στα... Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι γύρω στα 90 χιλιόμετρα, ναι. Τι σημαίνει αυτό? Εφαρμόζεται ο γενικός κανονισμός κίνησης, ναι, και όλα καλά. Δεν έχουμε θέμα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, έχουμε υποχρεωτικά καθυστερήσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, για να... όχι, όχι, καθόλου. Έχουν μειωθεί τα δρομολόγια. Έχουνε, ναι, κάτι γίνεται. Εξηγήστε το μας αυτό για να το καταλάβουμε. Είναι λίγα δρομολόγια. Η γραμμή κόπηκε αναγκαστικά λόγω Ντάνιελ. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Από τις πλημμύρες. Είναι στη φάση κατασκευής τώρα. Ναι. Και δεν υπάρχουν ούτε καθυστερήσεις ούτε τίποτα. Και ασφάλεια υπάρχει, μια χαρά όλα. Μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι μηχανοδηγοί βγαίνουν και λένε ότι πάνε στα τυφλά. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Γιατί το λένε? Αυτό που λένε για τα κόκκινα φωτοσύματα, λέτε. Ότι τα κόκκινα φωτοσύματα αναγκαστικά θα είναι. Αυτά δεν δουλεύουν τώρα. Είναι χαλασμένα. Το σημαντικό, κάτσε ένα λεπτό. Τώρα δεν μπορεί να μας λέτε ότι δεν υπάρχει φωτοσύμανση. Είναι 90 χιλιόμετρα. 90 χιλιόμετρα δεν είναι δύο βήματα. Είναι 90 χιλιόμετρα. Και είναι μια γραμμή. Και χωρίς φωτοσύμανση. Και περνάνε με κόκκινο. Δεν είναι όλα καλά αυτά. Δεν είναι όλα καλά. Ναι, ξέρω, δεν γίνονται σε μία στιγμή στην άλλη οι ζημιές. Τα ωρεοποιεί. Δεν γίνονται σε ένα μήνα οι ζημιές. Οι ζημιές θα φάνε καιρό. Ναι, αλλά όλο αυτό τον καιρό εμείς θα είμαστε σε ένα ιδιότυπο καθεστώς ομοιρίας για τη ζωή μας είμαστε, έτσι. Όχι. Δεν υπάρχει κανένας φόβος. Γιατί όχι? Κανένας φόβος. Γιατί εφαρμόζεται γενικός κανονισμός της κυκλοφορίας. Ένα τρένο θα περιμένει. Χωρίς σήμανση όμως, επαναλαμβάνω. Χωρίς σήμανση. Πώς εφαρμόζεται ένας κανονισμός χωρίς σήμανση? Υπάρχει κανονισμός που λέει χωρίς σήμανση? Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Μα τι λέτε, κύριε? Έχει έρθει η εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και λέει αυτό το πράγμα. Τι μας λέτε τώρα? Άμα δεν υπάρχει φανάρι. Δεν υπάρχει και γενικός κανονισμός. Δεν θα κυκλοφορήσουν τα τρένα. Κύριε Ζήντρο, με συγχωρείτε. Ναι. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να μπουν αυτά, να μην το πω στην αγοραία, φανάρια τα οποία δεν τα έχουμε αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, τι απαιτείτε, αυτό... πόσος χρόνος χρειάζεται, πείτε μου. Αυτό είναι, δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα της διοίκησης, δεν ξέρω πότε θα τελειώσουν. Μα, άρα δηλαδή αυτό... μπορεί αυτό να συνεχιστεί χωρίς φωτοσύμανση και για ένα χρόνο, ας πούμε. Δεν σημαίνει ότι δεν θα τρώνε, δεν περνάνε. Ότι κινείται. Το θέμα είναι πώς θα περνάνε. Θα περνάνε με τηλεγράφημα. Δεν έχει φωτοσύμβαση. Μισό λεπτό. Περνάνε δηλαδή με τηλεγράφημα. Δηλαδή 1950. Ναι, εντάξει, αφού πάθαμε ζημιά. Τι να κάνουμε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Η ταχύτητα αποκατάστασης ενός μέσου. Η ταχύτητα αποκατάστασης της γραμμής ενός μέσου, το οποίο το χρησιμοποιούν εκατομμύρια Έλληνες, χιλιάδες, να μην το πω εκατομμύρια. Η ταχύτητα αποκατάστασης μιας ζημιάς. Πόσοι είναι, δηλαδή πόσος χρόνος χρειάζεται για να αποκατασταθεί η χρονική, τα ανακλαστικά επιτέλους αυτού του πράγματος? Ναι, εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να προσδιορίσω ούτε πότε θα είναι έτοιμα, ούτε πώς θα στοιχίσει. Για πόσα χιλιόμετρα μιλάμε, κύριε Ζήντρο? Δηλαδή, για 90 χιλιόμετρα. Εμείς σταθμάρχες τώρα αυτή τη στιγμή εξασφαλίζουμε την κυκλοφορία με ασφάλεια. Με το γενικό κανονισμό κίνησης. Δεν υπάρχει κανένας φόβος. Ωραία. Ας ευχηθούμε
Όπως το λέγει η γιαγιά μου, σχορεμένη από το στόμα σας και στου Θεού ταυτή. Σας ευχαριστώ. Ναι, δεν υπάρχει. Σας ευχαριστώ. Ναι. Πάμε και όπου βγει. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Όχι, δεν είπαμε ότι βγει. Αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Γιατί, δεν κατάλαβα. Θα περιμένετε τρένο στη. Όχι. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση εγώ στον κύριο Μπαρτζόκ, τελευταία όμως για να κλείσουμε, γιατί πρέπει να αλλάξουμε θέμα. Κύριε Ζήντρο, γνωρίζετε πολύ καλά την ενασχόληση που κάναμε για το συγκεκριμένο γεγονός, τι έγινε στο σταθμαρχείο Λάρισας. Ναι. Αυτές οι μαρτυρίες που λένε ότι υπήρχε ένα είδος χαλαρότητας, μουσική, κλειστές κουρτίνες, φώτα, ουίσκι στο σταθμαρχείο, εσείς τις αποδέχεστε ή μάλλον τις είχατε δει ποτέ? Ας μην πούμε για το κεντρικό το βράδυ, για τις προηγούμενες βραδιές. Είστε σίγουρος? Δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό. Δεν μπορείτε. Δηλαδή, εσείς είχατε δει καμιά περίεργη συμπεριφορά στο σταθμαρχείο Λάρισας? Όχι, τι περίεργη να δω. Ωραία. Τα αφήνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Θα μείνουμε στο θέμα. Θα συνεχίσουμε το θέμα. Εμείς είμαστε εδώ και την άλλη εβδομάδα. Θα φέρουμε κι άλλες αποκαλύψεις για να γεμίσει το puzzle αυτό. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε από την αρχή της εβδομάδας και τάραξε όλο τον κόσμο. Ένα τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη ο τραγουδιστής, ο νεαρός τραγουδιστής, ο Ξανθόπουλος, ο οποίος Γιάννης φαίνεται, τουλάχιστον από τα πλάνα και το βίντεο το οποίο έχουμε στα χέρια μας και θα σας το παρουσιάσουμε τώρα, να τρέχει και να τρέχει πολύ στη Δεκελία. Στο πόσο θα το πούν οι εμπειρογνώμονες. Δείτε το βίντεο και επιστρέφουμε. Εδώ που φτάσαμε. Η εβδομάδα που πέρασε στιγματίστηκε από το τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Δεκελίας, στο οποίο ενεπλάκη ο νεαρός τραγουδιστής Γιάννης Ξανθόπουλος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 19χρονου που επέβαινε στο όχημα με το οποίο συγκρούστηκε το αυτοκίνητο του τραγουδιστή και το σοβαρό τραυματισμό ενός συνομήλικου φίλου του. Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο βλέπουμε τη στιγμή που ένα τρίτο όχημα παραβιάζει το στόπ και μπαίνει στη Δεκελίας. Ο Γιάννης Ξανθόπουλος στρίβει το τιμόνι αριστερά και μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα. Λίγα μόνο μέτρα παρακάτω θα συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο 19χρονοι. Σύμφωνα με την τροχέα, ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου που παραβίασε το στόπ και είναι ένας 60χρονος άνδρας από την περιοχή του Καπανδρητίου. Μετά το τρακάρισμα, ο ίδιος σταμάτησε και κατέβηκε αρχικά από το αυτοκίνητό του. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε σε αυτό ξανά και έφυγε. Συντετριμένη είναι η οικογένεια του άτυχου νέου που ξεψύχησε στην άσφαλτο, η οποία ζητάει δικαίωση, αλλά και η οικογένεια του Γιάννη Ξανθόπουλου που δεν μπορούν να πιστέψουν πώς συνέβη το τραγικό αυτό γεγονός, με τον πατέρα του να δηλώνει πως ο γιος του έχει δίπλα του και ψυχολόγο. Όχι, αδίκα, δεν υπάρχει πιο αδίκα να φύγει. Ένας τίμιος θα πάει 5 ώρες στη δουλειά και να φύγει έτσι. Δεν διαχειρίζεται. Άλλια, απάντια, διάφορα. Έχω μάθει ότι φταίει. Ο τραγουδιστής, όχι φταίει, παραφταίει. Πώς να είναι, πολύ είναι τώρα στενοχωρημένος, επειδή το παιδάκι κρίμα αυτό, πολύ λυπηθήκαμε, κλαίει η γυναίκα μου, κρίμα, 19 χρόνο παλικάρι, επειδή χαμένο. Να τώρα, τι συμβαίνει, που δεν περίμεναμε ποτέ. Είχε γίνει τον ψυχολόγο, αλλά πολύ αγχωμένο, πολύ στεναχωρημένο το παιδί. Πώς να είναι, τώρα μπορεί να είναι καλά. Είναι μια δύσκολη μέρα για μας σαν οικογένεια, γιατί συνέβηκε το γεγονός που χάθηκε το άλλο το παιδί. Βγήκε ένα αυτοκίνητο από ένα στόπ, ο Γιάννης ερχόταν στο ρεύμα του, το αυτοκίνητο εμφανίστηκε μπροστά του, έκανε μια πράξη να το αποφύγει, το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό γιατί είχε βρέξει και ακολούθησε ένα χάος. Οι αρχές διενεργούν έρευνα για την ταχύτητα με την οποία έτρεχε το αυτοκίνητο του τραγουδιστή. Παρά το γεγονός ότι έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο για τα τροχαία δυστυχήματα, αρκετοί εξακολουθούν να οδηγούν με τέρμα τον γκάζι. Εδώ βλέπουμε αντικοινωνικά άτομα που έχουν μεταβάλει την καθημερινότητά μας της μετακίνησης σε αγώνες δρόμων. Ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια είχαμε πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα και η αιτία τους ήταν ότι υπήρχε πλήρη ασυνδοσία. Εμείς να πούμε ότι ειδικοί δεν είμαστε, σε καμία περίπτωση. Αλλά αυτό το βίντεο που βλέπετε τώρα, την ταχύτητα δηλαδή με την οποία τρέχει ο Γιάννης Ξανθόπουλος, είναι κάτι το οποίο θα εκτιμηθεί και είναι βεβαίως και κάτι το οποίο δεν αφορά στη νέα νομοθεσία περί τροχαίων, θέλω να σας πω. Η νέα νομοθεσία και οι νέοι νόμοι του κυρίου Φλωρίδη ξεκινάνε δεν ισχύουν ακόμη. Δεν ισχύουν, ναι, την ισχύ τους από την 1η του Μάη, που σημαίνει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν τύπο, τρίτο, έναν εξωγενή παράγοντα, ο οποίος έχει περάσει το στόπ, που είναι 10 μέτρα πίσω στη διασταύρωση, λάθος. Περνάει μπροστά,
Βγαίνει στη διασταύρωση και έχουμε τον Ξανθόπουλο, ο οποίος προκειμένου να τον αποφύγει, κάνει αριστερά, μπαίνει στο άλλο ρεύμα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα παιδί επιτόπου και ένας ακόμα νεαρός να χαροπαλεύει. Δεν είμαστε δικαστές, δεν δικάζουμε, δείχνουμε τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας. Οι δικαστές έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Εννοείται ότι είμαστε με τους γονείς του παιδιού που χάθηκε και εννοείται ότι πρέπει να το πάτε μέχρι τέλους για να δικαιωθεί το παλικάρι σας, το οποίο δεν έφταιγε σε τίποτα. Αυτό κι αν είναι άδικο θάνατο. Πήγαινε για τη δουλειά σου. Πήγαινε για δουλειά, παιδιά, όλους, ούτε ο Γιάννης, ούτε ο Ξανθόπουλος ήθελε να συμβεί αυτό. Ούτε κανένας. Έγινε, παιδιά, κακή ώρα ήταν. Θα δούμε με την άσκηση των ποινικών διώξεων και με αυτή την ιστορία τι θα συμβεί. Και εμείς να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε μια ιστορία στη Λάρισα. Το bullying, το οποίο πρώτη αποκαλύψαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Καθώς όπως σας υποσχεθήκαμε, θα το συνεχίσουμε το θέμα. Διότι έχω πει ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή δεν θα πετάμε στη σκιά τίποτε. Όλα στο φως. Πάρτε μια γεύση. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν ένας δάσκαλος και ένας γυμναστής με την κατηγορία ότι άσκησαν σωματική βία σε βάρος ενός μαθητή στη Νέα Σμύρνη Λάρισας. Σύμφωνα με τις αρχές, στις 3 Ιουνίου του 2021, ο δάσκαλος ηλικίας 57 ετών σήμερα έπιασε το 10χρονο τότε παιδί με τα χέρια του γύρω από το λαιμό και του τράβηξε τα αυτιά, προκαλώντας του αμοιχές και μόλοπες στα αυτιά, στο λαιμό και στην τραχηλική χώρα. Την επόμενη μέρα κατηγορείται ότι αφού στρίμωξε τον συγκεκριμένο μαθητή πίσω από ένα θρανίο μέσα στην τάξη, τον έπιασε από το λαιμό και τα αυτιά, τραυματίζοντάς τον και πάλι. Τον είδα κρατσμισμένο στο σέρκο, στα αυτιά. Εδώ πιάσω μελανιές στο λαιμό. Το λέω, ποιος σε χτύπησε? Μου λέει, με χτύπησε, λέω, ο δάσκαλος. Οι δικαστές παραπέμπουν σε δίκη και τον 64χρονο γυμναστή του σχολείου με την κατηγορία ότι στις 2 Ιουνίου του 2021 τραυμάτισε τον 10χρονο στο λαιμό. Αμοιχές και τραυματισμούς που επιβεβαίωσε η ιατροδικαστής Λάρισας Ζουμπίνη Λεονταρή. Συμμαθητές του παιδιού στις καταθέσεις τους επιβεβαίωσαν τον ξυλοδαρμό του 10χρονου. Πετάχτηκε ένα κοριτσάκι από το σχολείο του Λιμέρου και μου λέει εμένα, το στρίμωξε, λέει, με ένα θρανίο, λέει, στη γωνία και τον χτυπώσε. Η μητέρα πήγε στο σχολείο και ζήτησε το λόγο από το δάσκαλο. Να λέω, γιατί χτύπησες το παιδί? Και δεν μου είπε το λόγο μέχρι τώρα. Ο δάσκαλος πήρε το παιδί και το πέταξε στο θρανίο, το πέταξε. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τα παιδιά κάνουν φασαρία. Παίρνω το παιδί δηλαδή και το πετάω στο θρανίο με τον κίνδυνο το παιδί να χτυπήσει, ας πούμε, τον αυχένα του και να μείνει εκεί επί τόπου. Μα το χτύπησε. Η κυρία Λονταρή ακριβώς αυτό διαπίστωσε, ότι ήταν σοβαρή κάκωση. Στην απολογία τους, τόσο ο δάσκαλος όσο και ο γυμναστής αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι άσκησαν βία σε βάρος του μαθητή. Όλα τα ανωτέρω είναι ψευδή, διότι ουδέποτε συνέβησαν από εμένα και από κανέναν δάσκαλο του σχολείου. Συγκεκριμένα, ποτέ δεν ασκήθηκε κανενός είδους βία σε βάρος του συγκεκριμένου μαθητή, ο οποίος γενικά επιδεικνύει αποκλίνουσα συμπεριφορά και έχει την τάση να διαπληκτίζεται με συμμαθητές του και γι' αυτό μονίμως έχει σημάδια παντού. Ο 57χρονος κατηγορούμενος κατέθεσε με τη σειρά του έγκληση σε βάρος της μητέρας του παιδιού για ψευδή καταμήνυση. Την κατηγορία ακόμα ότι τον εκβίασε ζητώντας του χρήματα για να αποσύρει τη μήνυση σε βάρος του. Όπως αναφέρει στη μηνυτήρια αναφορά, η μητέρα του γρατζούνησε με τα κλειδιά της στο αυτοκίνητό του για να τον εκδικηθεί. Όταν η ίδια πήγε στο αστυνομικό τμήμα Λάρισας να καταγγείλει τον ξυλοδαρμό του παιδιού, τη συνελήφθη. Τη συνέλαβαν τη μητέρα. Την κράτησαν μέσα 40 λεπτά. Το έχουμε κάνει αναφορά στο Υπουργείο. Η δίκη του δασκάλου και του γυμναστή επρόκειτο να γίνει στις 12 Ιανουαρίου. Αναβλήθηκε για τις αρχές Νοεμβρίου του 2024. Αναβολή πήρε και η εκδίκαση της μήνυσης που έκανε ο δάσκαλος στη μητέρα του μαθητή. Ο συγκεκριμένος δάσκαλος αυτή τη στιγμή διδάσκει, είτε έχετε κάποια ενημέρωση? Κοιτάξτε, μετά το επεισόδιο είχε πάρα πολλές αναρωτικές άδειες από ό,τι γνωρίζω. Αλίμονο. Το βίντεο που πηγαίνει ο δάσκαλος στο σπίτι δεν θα το παίξουμε σήμερα, θα το δείτε την άλλη εβδομάδα. Το βίντεο έκλεισε, το χρονικό δηλαδή που είδατε, με μένα να σας λέω πως το ντοκουμέντο που έχουμε στα χέρια μας από τον δάσκαλο που δεν έκανε τίποτα στο παιδί. Αφού δεν έκανες τίποτα στο παιδί, τι δουλειά έχεις στο σπίτι και έκανες αυτό? Για δείτε. Εσύ είσαι που κάνεις παιδάκια. Όχι βέβαια. Τι έκανες? Τι έκανες στο παιδάκι? Γιατί ήρθε εδώ? Τι έκανες στο παιδάκι εδώ? Το χτύπησες, ναι ή όχι? Και γιατί ήρθατε εδώ να δώσετε 1000 ευρώ? Έλα τώρα.
Μη φύγει, μη φύγει, μη φύγει, μη φύγει! Την αστυνομία! Την αστυνομία! Χτυπάς παιδάκια στο σχολείο! Κάτσε εδώ! Τι να φύγει! Ήρθες να φέρεις λεφτά! Χτύπησε παιδάκια! Μην μιλάς με άλλα παιδιά! Το χτύπησες ναι ή όχι! Στην αστυνομία! Την αστυνομία! Την αστυνομία λέω! Ο δάσκαλός μας! Το υπότιμο μας! Εγώ δεν σου κάνω μήνυση! Τι να μην κάνει! Φέρτε την αστυνομία! Πάρε τηλέφωνο! Ήρθε να σε δωροδοκίσει! Το αίμα σου! Είναι η αστυνομία! Τώρα, τώρα, το 100! Χτύπησε παιδί στο σχολείο μας, τα παιδιά μας, το πάνε και αύριο! Είσαι δάσκαλος! Ποιος τα λέει σε όλα αυτά! Είσαι δάσκαλος! Ρε παιδιά, ποιος τα λέει, για όνομα! Γιατί είναι αυτό το πράγμα! Ρε για όνομα! Είστε καλά! Πάρτε την αστυνομία σας, πάρτε! Την αστυνομία! Πάρτε την αστυνομία, αστυνομία, να έρθει εδώ! Πάρτε ένα τηλέφωνο! Πάρτε την αστυνομία! Είμαι πειράζεις! Λοιπόν, αυτά τα πλάνα και αυτό το βίντεο, το ντοκουμέντο, δεν θα το δείτε πουθενά, μόνο στο επιτόπου. Επίσης ο δάσκαλος κρατούσε, είχε στον νόμο του κρεμασμένη μια μπανάνα. Εκεί το είχε το χιλιαρικάκι. Ρωτάω εγώ. Και επειδή θέλουμε και τις δύο πλευρές, ας δούμε λοιπόν τι είπε στον Νίκο Νικολετάκη ο κατηγορούμενος δάσκαλος αυτής της ιστορίας. Και δεν είναι μόνος, είναι δύο. Και εσείς υποστηρίζετε ότι δεν έχετε κάνει κάτι. Μάλιστα, εννοείται. Και ότι έχετε μηνύσει και τη μητέρα. Βεβαίως. Πώς δεν έχω ένα στήλο. Είναι κατηγορούμενη η κυρία αυτή. Αυτό που ισχυρίζετε η ίδια ότι χτυπήσατε το παιδί. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και γιατί σας παραπέμπουν σε δίκη. Γιατί σου κάνει μήνυση. Κάνω και εγώ μήνυση. Γίνονται πολλές μηνύσεις τέτοιες, αλλά πολλές καταλήγουν στο αρχείο. Η δική σας γιατί δεν έχει καταλήξει. Δεν ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να σας πω. Πού να ξέρω. Δεν είμαι αρκετές. Ναι. Το παιδί στη φωτογραφία το είδατε, τα δάχτυλα, τις δαχτυλιές και τους μόλοπες. Κύριε Μπαρτζόκη, γνωρίζω ότι εκπροσωπείτε την οικογένεια και θα ήθελα να σας ρωτήσω για να το κλείσουμε το θέμα, μιας που πλέον έχουμε όλες τις πλευρές. Τι σκοπεύετε να κάνετε από τώρα και στο εξής εσείς και οι πελάτες σας. Εμείς θέλουμε να δώσουμε τα φώτα μας στην ελληνική δικαιοσύνη, να αντιληφθεί το τι ακριβώς γίνεται δυστυχώς σε πολλά από τα σχολεία της χώρας μας. Εδώ έχουμε μια αντιδικαστική έκθεση βάναυσου χτυπήματος στον Αφιένα και στον Κρόταφο. Η κυρία Λεονταρή την έχει κάνει, η οποία είναι αξιόλογη ιατροδικαστής. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση και ο κύριος δάσκαλος αυτός που όπως είδατε πήγε στο σπίτι της μητέρας, το βίντεο αυτό υπάρχει και στο Facebook της μητέρας, και πήγε να δωροδοκίσει τη μητέρα να κλείσει το στόμα. Και δεν έκανε μόνο αυτό. Αυτό προκύπτει ή είναι η καταγγελία της μαμάς, προκύπτει από κάποια συνομιλία. Όλοι αυτοί είναι μάρτυρες, στη δίκη. Όλοι αυτοί είναι μάρτυρες. Δηλαδή έβγαλε το χιλιαρικάκι και πήγε να τους το δώσει μπροστά στους άλλους. Ναι, και δεν έκανε μόνο αυτό. Και στο αστυνομικό τμήμα, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, πήγε να πείσει τους αστυνομικούς να πείσουν τη μητέρα να αποσύρει τη μήνυση. Μάλιστα. Και επειδή δεν έγινε αυτό, έκανε μία μήνυση αντιπερισπασμού και τη συνέλαβαν για 40 λεπτά. Το κάναμε αναφορά στο Υπουργείο Προστασίας. Εγώ αν είμαι καθαρός, είμαι δάσκαλος και είμαι καθαρός, δεν πάω να βρω κανέναν εξωδικαστικά. Πάω στο δικαστήριο, πάω στο ακροατήριο με τον δικηγόρο μου, αθώνομαι και μετά κρύψου. Κοιτάξτε, η παραβατική συμπεριφορά του δασκάλου είναι γνωστή στο 11ο Δημοτικό Σχολείο και η κυρία Διευθύντρια γνωρίζει πάρα πολλά υπάρχει πράγματα. Υπάρχει προηγούμενο δηλαδή, υπάρχει δηλαδή, άλλο δημοτικό. Κοιτάξτε, υπάρχει μαρτυρία παιδιών που λέει ακριβώς ότι τα παιδιά τα πετούσε στα θρανία. Όπως έκανε το δικό μας παιδί. Κακοποιεί παιδιά δηλαδή. Υπάρχουν και άλλα περιστατικά μας λέτε. Και επίσης μετά το επεισόδιο έχει πάρει πάρα πολλές αναρωτητικές άδειες του Υπουργείου Παιδείας. Μα γι' αυτό παραπέμπεται ο δάσκαλος. Γιατί μηνύσεις γίνονται πολλές. Παραπέμπεται λόγω της ιατροδικαστικής, Νίκο μου. Όταν οι ιατροδικαστικοί, οι δικαστές και οι εισαγγελείς οι οποίοι παραπέμπουν σε ακροατήρια τις υποθέσεις αυτές, τις παραπέμπουν. Δεν έχει σχέση η ιατροδικαστική. Γιατί αυτός λέει ότι
χτύπησε το παιδί μόνο του. Κοιτάξτε, είναι οι μάρτυρες. Ναι, αλλά βασίζονται σε ιατροδικαστικά, σε πορίσματα. Δεν πάει έτσι. Με πραγματικά περιστατικά σε παραπέμπει κάποιος. Ο δάσκαλος έκανε μήνυση αντιπερισπασμού και είναι κατηγορούμενη και η μητέρα. Για να κρατήσει τη μαμά να την εκβιάσει. Είναι σύνηθη. Ενώ το βίντεο λέει ξεκάθαρα. Όχι μόνο για το δάσκαλο, για όλες τις υποθέσεις. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Πολλές φορές γίνεται μήνυση για ψευδή καταμήνυση, μόνο και μόνο για να έχουμε ντράβαλο που λέμε στη λαϊκή. Και να φοβάται ο άλλος. Το βίντεο είναι ξεκάθαρο. Πηγαίνει στο σπίτι προκειμένου να κλείσει το θέμα με την καταβολή 1000 ευρώ που λένε οι αυτόπτες μάρτυρες. Κύριε Μπαρτζόκη, εμείς θα το τραβήξουμε ως το τέλος, διότι εδώ δεν είναι μόνο ένα επεισόδιο που έγινε στη Λάρισα. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω και ας με ακούει ο Υπουργός Παιδείας, δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια. Είναι και το τι γίνεται στα σχολεία, στα δημοτικά σχολεία. Ξέρετε πόσες είναι οι βάναυσες συμπεριφορές των δασκάλων. Έχει δίκιο. Ζούμε δηλαδή εποχές. Είναι απαράδεκτο. Εγώ, ας πούμε, να καταλάβετε, με είχε χτυπήσει ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής, το 1984. Και το θυμόσαστε ακόμη. Το θυμάμαι. Σαν τι όμως. Ένας άλλος είπε ότι εγώ έκλεισα τα φώτα που δεν είχα καμία σχέση. Δηλαδή, ένα λάθος. Και με χτύπησε ένας καθηγητής. Αυτό το θυμάμαι ακόμη και τώρα. Εάν είναι να γυρίσουμε σε τέτοιες συμπεριφορές. Χωρίς δηλαδή κάποια αιτία. Λέει ότι το παιδί έκανε φασαρία. Α, γι' αυτό το χτύπησε, να μας το πει, να βγει μπροστά. Δεν θυμόσαστε τη δεκαετία του 90 και τη δεκαετία του 80 που όταν κάναμε φασαρία μας βάζανε όρθιους να βλέπουμε τον τοίχο ή απλώναμε το χέρι και με το χάρακα μας χτυπούσανε παλιότερα στα δημοτικά. Δεν είναι μακριά όλα αυτά. Τα ζούσαμε κι εμείς. Κι εμείς περάσαμε δημοτικά δημόσια και ξέραμε πώς λειτουργούσαν κάποιοι δάσκαλοι που μάλλον είχαν γκρίνια από τις γυναίκες τους και βγάζανε όλα τους τα αποθυμένα στα παιδιά. Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να διαδάξει ΕΔΕ για το συγκεκριμένο περιστατικό. Ακόμη δεν την έχει κάνει να γνωρίζει. Λοιπόν, για να δούμε μετά από σήμερα, κύριε Μπαρτζόκη. Και να παυθεί και ο δάσκαλος από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Να σας ευχαριστούμε πολύ. Στάθη, ένα σχόλιο, γιατί η κόρη σου είναι 11 χρονών. Είναι 11 χρονών η κόρη μου και αυτό που έχω να πω είναι ότι ζούμε σε ένα κράτος ατιμωρησίας. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πολύ σωστό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Σωστό. Γίνονται πράγματα εδώ και 2-3 χρόνια και το κράτος δεν έχει. Πώς να σου το πω, δεν έχει. Αντιδράσει τα ανακλαστικά. Αντιδράσει γρήγορα. Δεν υπάρχουν τα ανακλαστικά. Είναι κρίμα. Είναι ντροπή. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι ντροπή. Ή τους πιάνεις, τους βάζεις μέσα. Και μετά από 2-3 μέρες τους αφήνεις πάλι έξω. Γι' αυτό το λόγο και ο κύριος Φλωρίδης, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει αυστηρύνει πάρα πολύ τη νέα νομοθεσία, η οποία θα είναι σε ισχύ από 1η του Μάη. Και μιας που είμαστε στο δικαστικό ρεπορτάζ, θα ήθελα να φέρω στην κουβέντα μου τον γνωστό ποινικολόγο, τον Αναστάσιο Ντούγκα, ο οποίος είναι ζωντανά σήμερα μαζί μας με διπλό ρόλο, καθώς θα χρειαστώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Ντούγκα. Θα χρειαστώ τις νομικές σας γνώσεις για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και έχουν γύρει μια σειρά από διαμαρτυρίες και μια οργή, θα έλεγα, με πάρα πολλούς αυτόκλητους δικαστές στο διαδίκτυο, οι οποίοι μπερδεύουν τη νομική πρόταση της εισαγγελέως με το θυμικό και το περιδικαίου αίσθημα για όλα αυτά τα οποία ισχυρίστηκε στην πρότασή της η συγκεκριμένη εισαγγελέας και αναφέρομαι βέβαια στη δίκη για τη 12χρονη στον Κολωνό. Θα ήθελα να κάνετε αυτό το διαχωρισμό για να δοθούν επιτέλους αυτές οι απαντήσεις που απαιτούνται από όλους μας. Πολύ ευχαριστώ. Καταρχήν να πούμε ότι αποφασίζει το δικαστήριο. Δεν αποφασίζει ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας προτείνει και από εκεί και πέρα οι φυσικοί δικαστές και οι ένορκοι, όπως λέμε, αποφασίζουν τι ακριβώς θα γίνει με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εδώ πέρα μιλάμε. Άρα ότι δεν είναι απόφαση αυτό, να το πούμε δυνατά. Είναι πρόταση. Είναι πρόταση. Είναι πρόταση. Δεν είναι απόφαση. Δεν είναι. Συνεχίζουμε. Απόφαση. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και η πληροφόρησή μου, επειδή και εσύ γνωρίζεις, είναι ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν υπήρχαν όλα τα στοιχεία που να στοιχειοθετούν το βιασμό. Τι εννοώ. Ο ποινικός κώδικας λέει ξεκάθαρα για το βιασμό όποιος με σωματική βία ή απειλή προκαλέσει το βιασμό, πρέπει να υπάρχει, το λέει και η λέξη, πρέπει να υπάρχει σωματική βία ή απειλή. Εδώ πέρα μπορεί να μην υπήρχε απειλή. Οι πληροφορίες μου λένε ότι υπάρχει βία. Με συγχωρείτε, ο δικηγόρος της 12χρονης επίσημα στα κανάλια και σε ρεπορτάζ έχει καταγραφεί να λέει και για όπλα και για βιασμό. Δηλαδή ότι η 12χρονη έχει καταθέσει ότι έχει βιαστεί. Και το λέει ο κύριος Λίτρας, ο δικηγόρος. Τα όπλα στη δεν θέλω να πω κάτι άλλο, δεν γνωρίζω τη δικογραφία. Τα χρησιμοποιούσε τα όπλα στη 12χρονη. Δηλαδή έπρεπε να τα χρησιμοποιήσει τα όπλα. Για να στοιχειοθετηθεί βιασμός. Δηλαδή, ναι, να τα χρησιμοποιήσει. Για να στοιχειοθετηθεί βιασμός. Μόνο που τη στάδειξε, δεν φτάνει.
Μόνο που φοβήθηκε το κοριτσάκι 11 χρονών δεν φτάνει. Δηλαδή, εμένα, άμα μου βγάλετε ένα όπλο, θα κάτσω προσοχή, δεν θα ξέρω πού να πάω. Λοιπόν, έρχομαι πολύ ωραίο αυτό. Γι' αυτό κάποιες φορές οι δικαστές πρέπει να κάνουν υπέρβαση. Εδώ πέρα πολύ ωραία η παρατήρηση, αλλά δεν ξέρουμε τη δικογραφία και δεν ξέρουμε όλα τα στοιχεία. Γι' αυτό εγώ λέω πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γενικά, κύριε Ντούγκα, να ρωτήσω κάτι. Επειδή θα έχουμε 4 ενόρκους και 3 τακτικούς δικαστές, πιστεύετε ότι όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα για αντιδράσεις κλπ. Θα παίξουν ρόλο. Δεν θα επηρεάσουν τους ενόρκους, εννοείται. Απλοί άνθρωποι είναι οι ενόρκοι. Τα βλέπουν αυτά. Δεν θα επηρεαστούν. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι θα επηρεαστούν. Αλλά από εκεί και πέρα, η συγκεκριμένη εισαγγελέα μίλησε τελείως νομικά. Ωραία. Και με τα στοιχεία το που είχε στην δικογραφία. Βασίστηκε, κύριε Ντούγκα, συγγνώμη, βασίστηκε, μισό λεπτό, κοινικό. Βασίστηκε στο γράμμα του νόμου. Εγώ αυτό το κατανοώ. Αυτό που προσβάλλει όμως τον δικό μου αξιακό κώδικα είναι πώς μπορεί ένας 55χρονος να λέει στο δικαστήριο ότι είχε ερωτική σχέση με ένα 12χρονο. Ήταν ερωτευμένο. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Με τι και συνείδηση. Πατέρας δεν μπορεί με να τι συνείδηση. Ποιο πατέρα. Είναι ντροπή. Κύριε Ντούγκα, μισό λεπτάκι, επιτρέψτε μου. Είναι άλλο πράγμα το κομμάτι το νομικό για το οποίο θα αποφασίσει η έδρα, οι δικαστές. Εγώ κατανοώ την εισαγγελέα που πήγε με το γράμμα του νόμου για τους δικούς της λόγους και καλά έκανε, αν θέλετε. Ήτανε μέσα στο πλαίσιο της δουλειάς της. Ποιος εμένα μπορεί να με πείσει ότι ένα 12χρονο παιδί έχει την ερωτική εμπειρία, την ερωτική συνείδηση, την ανάγκη, το συναίσθημα να μπορεί να ερωτευτεί ένα 55χρονο. Εάν λοιπόν αυτού του είδους η επαφή με ένα 55χρονο και ένα 12χρονο δεν συνιστά βιασμό. Τι συνιστά βιασμό, κύριε Ντούγκα? Ακούστε να σας πω, συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό και δεν σημαίνει, εδώ πέρα αναλύουμε τη νομική πλευρά. Σαφώς μιλάμε ότι έχει δίκιο ο κόσμος που είναι αναστατωμένος, γιατί είναι αναστατωμένος, δεν αισθάνεται την ασφάλεια. Αλλά εδώ πέρα στη συγκεκριμένη υπόθεση, επειδή μας έρχονται πληροφορίες και μιλάμε και με συναδέλφους, τα στοιχεία μπορεί, γι' αυτό είναι καταπέλτης για τη μητέρα. Η μητέρα μπορεί να έλεγε ότι ήταν 15 το παιδί, 16 ετών. Υπάρχουν άλλα στοιχεία που είναι καταπέλθουν. Ακούστηκε αυτό στη δίκη. Μητέρα. Ακούστηκε στη δίκη. Μα αυτό. Η μητέρα κατήγγειλε το γεγονός, αλλά τι λέμε. Η μητέρα όμως, σύμφωνα με το δικαστήριο, Νίκο μου, πουλούσε σε εισαγωγικά το παιδί αυτό, λέγοντας ότι το παιδί είναι 15 και 16 ετών. Δικογραφία δεν ξέρω. Δικογραφία. Δεν ξέρω. Ρεπορτάζ. Πληροφορία. Από αυτά που έχουμε ακούσει. Από αυτά που έχουμε ακούσει, επειδή δεν γνωρίζουμε τη δικογραφία, αλλά ήταν καταπέλτης για τη μητέρα. Γιατί ήταν καταπέλτης της αγγελέας για τη μητέρα? Γιατί την ευθύνη την έχει η μητέρα, κύριε Ντούγκα. Υπάρχουν και τα μηνύματα. Υπάρχουν και επιλογαριασμοί. Θέλω να πω ότι η Ένωση Εισαγγελέων. Υπάρχουν μηνύματα, έπαιρνε λεφτά, απέκρινε την ηλικία του παιδιού της. Και εμείς, μπορεί η δικηγόρη να είμαστε, να μην κάνουμε ρεπορτάζ. Δεν είναι εντελώς αυτό. Δεν είναι εντελώς αυτό. Την ετοιμιγορία του δικαστηρίου να περιμένουμε για την μητέρα και όχι μόνο. Όχι, δεν κάνουμε δικαστηρίου. Όχι, ξέρουμε τώρα. Συζητάμε. Αν έπαιρνε λεφτά. Νίκο, αυτά έχουν προκύψει. Γιατί η μάνα νομίζει σε εισαγγελέα και ο ανακριτή την προφυλάκησαν? Είναι προφανέ ότι στηρίχτηκαν σε κάποια στοιχεία και όχι σε αποχρώσει ενδείξει μόνο. Που κάποιοι μπαίνουν και με αποχρώσει ενδείξει. Να πούμε να πούμε ότι έλα, οι ποινέ που πρότεινε η εισαγγελέα για το μήχο είναι πάρα πολύ αυστηρή. Ο μισό ποινικό κώδικα. Έχει κακουργήματα, πλημελήματα. Δηλαδή μπορεί να μην χαρακτηρίστηκε βιασμό, αλλά έχουμε διακεκριμένη περίπτωση πορνογραφία. Ανήλικο να εκδίδεται. Ο μισθός ποινικός κώδικας είναι μισό, πάρα πολλά. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Δηλαδή αν καταδικαστεί ο συγκεκριμένος με όλα αυτά που τον βαραίνουν, πρακτικά πόσο καιρό θα μείνει? Μιλάμε 20 χρόνια. Σίγουρα η καταδίκη του θα είναι γύρω στα 20 χρόνια. Τα οποία θα εκτίσει τα 3 πέμπτα. Δηλαδή σε 10-12 χρόνια. Να ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει νομικά. Τι ακριβώς έχει γίνει νομικά. Ναι. Με το βιασμό βγαίνοντας η κατηγορία του βιασμού απ' έξω, έχει σπάσει τα ισόβια. Μάλιστα. Την ποινή. Αν δεχτεί την πρόταση το δικαστήριο της εισαγγελέας. Αν δεχτεί την πρόταση της εισαγγελέας. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ισόβια. Μιλάμε για κάθετη στα άλλα δικήματα 5 έως 15 έτη, ανάλογα τι θα αποφασίσει το δικαστήριο. Νομίζω ότι από τους 24-25 ο ένας μόνο την κλείδωσε και όλοι οι άλλοι που πλήρωσαν για να συνευρεθούν με το ανήλικο, πού θα φτάσει η αρρώστια κάποιον. Έτσι, θα ακούσουν ποινές. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο και με όλες αυτές τις αντιδράσεις,
και την οργή του κόσμου, η οποία ξεχυλίζει με όλα αυτά που ακούμε από τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Είχαμε παρέμβαση της Ένωσης Αγγελών και Δικαστών με σχετική ανακοίνωση. Την έχει στα χέρια τον Νίκο. Νίκο. Για να μην την πούμε όλη την ανακοίνωση, να πούμε ότι η Ένωση Αγγελών Ελλάδος, χωρίς να επισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης, τονίζει ότι η καλόπιστη κριτική προς τη δικανική κρίση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών είναι πάντοτε σεβαστή. Πλην όμως δεν επιτρέπεται στο βωμό της ικανοποίησης της κοινής γνώμης και του λαϊκού αισθήματος να υπερβαίνει κάθε μέτρο σεβασμού και ευπρέπειας. Ναι. Εντάξει. Τώρα το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Είναι σεβαστό. Ωραία. Και εγώ δεν συμφωνώ με τη συγκεκριμένη πρόταση. Δεν μου άρεσε. Θα μπορούσε να ήταν πιο αυστηρή. Οι δικαστές κάποιες φορές πρέπει να κάνουν υπέρβαση. Γιατί δεν πρέπει εγώ να μιλάμε για τον ίδιο. Το άκουσα πριν. Επειδή σας ακούω και λέτε... Το είπες με τρόπο και το πέρασες. Επειδή εγώ έχω παρακολουθήσει όλη την υπόθεση, ξέρω και τη δικογραφία. Θέλω να σας πω ότι αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση από την εισαγγελική πρόταση είναι ότι ελήφθη υπόψη μεν η μαρτυρία της 12χρονης όσον αφορά τους υπόλοιπους κατηγορουμένους, αλλά όχι όσον αφορά τη μητέρα της και όχι όσον αφορά τον βασικό κατηγορούμενο. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, εγώ, να πάμε. Έλα, να πω κάτι, κλείσουμε, να κλείσουμε στάθη. Εγώ θα ήθελα να γίνει ακόμα πιο αυστηρός ο νόμος και τα ισόβια να είναι ισόβια για κάποιους ανθρώπους. Βιαστές, έμποροι ναρκωτικών κτλ. Δεν τους χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους στην κοινωνία μας. Δεν χρειαζόμαστε. Είναι μηδενικά αυτοί οι άνθρωποι. Ακριβώς. Είναι άρρωστα μυαλά. Ή να κλείνονται σε ένα ψυχιατρίο εφόρου ζωής ή να κλείνονται μέσα σε μια φυλακή. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Έχουμε ανήλικες χώρες, έχουμε ανήλικα παιδιά εκεί έξω, παρακολουθούν γονείς με τα παιδιά τους. Πρέπει κάποια στιγμή και οι δικαστές να ακούνε την κοινωνία. Και η πλάκα ποια είναι? Ότι αν πάρει ένας γονιός τον νόμο στα χέρια του, θα βρει και τον πελά του. Δηλαδή, άμα πάρει και του δώσει μία, πάμε, θα βρει και τον πελάτη. Πάμε τώρα, γιατί χθες, Τάσο Ντούγκα, ένας εκ των πελατών σου, ο Χρήστος Βολικάκης, βρέθηκε στην κορυφή της επικαιρότητας, καθώς διαπιστώθηκε ότι είναι, λέει, θετικός σε απαγορευμένη ουσία, την οποία ο ίδιος πήρε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο. Προέβης σε μία ανακοίνωση πριν από λίγες ώρες. Θα ήθελα να μου πεις τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί ο ίδιος ο Χρήστος, με συνεχή δημοσιεύματα στο Instagram, από ό,τι βλέπω, δίνει τα στοιχεία, δίνει κάποια πράγματα για το ότι όλο αυτό είναι ένα στημένο πανηγύρι και δεν είναι τίποτα σοβαρό. Καταρχήν, να πούμε το συγκεκριμένο δείγμα. Το είχαν δώσει πριν, το είχαν πάρει μάλλον στους Ολυμπιακούς πριν 8 περίπου χρόνια. Εμένα μου προκαλεί εντύπωση και γι' αυτό θα λέψουμε να αποδείξουμε την αθωότητά του. Γιατί γίνεται τώρα, 8 λοιπόν, χρόνια μετά. Το πρώτο δείγμα που ήταν την ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων είχε βγει αρνητικό μαζί με το δείγμα που είχε κλειστεί. Πώς γίνεται λοιπόν όταν εξετάστηκε το πρώτο δείγμα να είχε βγει αρνητικό, έρχονται μετά από 8 χρόνια, ανοίγουν το άλλο μπουκαλάκι και μας λένε ότι είναι θετικό σε μια ουσία η οποία δεν ξέρουν ποια ακριβώς είναι η ουσία. Μπορεί και να είναι μια ουσία η οποία απαγορεύονται. Μήπως γίνεται με άλλη μέθοδο, πιο εξελιγμένη? Σωστά, έγινε, λέει, εξετάστηκε με άλλη μέθοδο, πιο εξελιγμένη. Σωστά. Μάλιστα. Με άλλο μηχάνημα. Ενώ το 2016 είχε βγει αρνητικό. Το ίδιο δείγμα λοιπόν που το 2016 βγήκε αρνητικό, ξαφνικά 8 χρόνια μετά βγήκε θετικό. Μου επιτρέπετε δύο ερωτήσεις. Γιατί τώρα είναι μία ερώτηση, γιατί μετά από 8 χρόνια. Αυτό είναι το 2016. Έτσι, γιατί τώρα και επιπλέον ο εντολέας σας δεν είχε πάρει, δεν ήταν καν στη δεκάδα νομίζω. Δεν ήταν κοντά σε μετάλλια. Ήταν στη 12η θέση. Αυτό ακριβώς. Δεν ήταν ότι είχε πάρει λοιπόν κάποια θέση. Πού το αποδίδει ο ίδιος? Είχε κερδίσει κάτι από όλα αυτά. Και εμένα αυτό είναι που μου προκαλεί εντύπωση. Θέλω να του γιατί λοιπόν κάποιος άνθρωπος εξετάζεται το δείγμα του μετά από 8 χρόνια. Αλλά είναι μια υπόθεση που σίγουρα θα μας απασχολήσει στο μέλλον, γιατί έχει πολλά στοιχεία τα οποία πραγματικά. Και δεν διεκδίκησε και μετάλλιο, από ό,τι θυμάμαι. Δεν διεκδικούσε μετάλλιο. Εγώ επειδή τυχαίνει να... τυχαίνει να γνωρίζω τον Χρήστο, μπορώ να σας πω, χωρίς να προδικάσω κάτι, ότι πιο καθαρό παιδί από τον Χρήστο Βολικάκη δεν υπάρχει. Έτσι, υπάρχουν πολλοί αθλητές οι οποίοι μπαίνουν στην παραμύθα των αναβολικών. Η ματαιοδοξία τους, η ανάγκη να επιβεβαιωθούν, η ανάγκη να ξεχωρίσουν, να γίνουν γνωστοί, να μπουν σε ένα reality πάλι αύριο μεθαύριο, να πάρουν μετάλλια. Το έχουν, υπάρχουν και έχουν διαπιστωθεί πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Για τον Χρήστο, εγώ διαρριγνύω τα ημάτια μου, δεν υπάρχει πιο καθαρό παιδί και στη συμπεριφορά του και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το θείο δώρο που του έδωσε ο Θεός, αυτήν την αθλητική παιδεία. Και έτσι θα κλείσουμε, Τάσο. Και η παιδεία που έχει από την οικογένειά του, με τον πατέρα του, ήταν προπονητής ο πατέρας του.
Δηλαδή επειδή γνωρίζει. Δεν θα έβαζε ποτέ ο πατέρας στο γιο του σε αυτό το παραμύθι. Αυτό και τέλος. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Φεύγουμε, κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Διότι δεν έχει τελειώσει το ρεπορτάζ. Συνεχίζεται. Διαφημίσεις. Η Κολοσσιαίη τζίρι από τα αστακοκάραβα του Κασελάκη. Τα νούμερα ζαλίζουν. Σας δίνω την δυνατότητα να μπείτε τώρα στο μεγάλο διαγωνισμό της εκπομπής μας. Δίνουμε 2 κλιματιστικά από την κορυφαία εταιρεία κλιματισμού και όχι μόνο τη MyTherm, 9.000 BTU, για να αλλάξετε τις συσκευές που έχετε στο σπίτι σας. Αρκεί να τηλεφωνήσετε απλά στο 14800 και να αφήσετε τα στοιχεία σας. Ή για εσάς που είστε έτσι, πιο των μηνυμάτων, στέλνετε μηνύματα συνεχώς, μπορείτε να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα, ένα SMS δηλαδή από το κινητό σας τηλέφωνο, γράφοντας εψιλοντάφ κενό ονοματεπώνυμο στο 14800. Η MyTherm μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ σας δίνει τη δυνατότητα να πάρετε καταπληκτικά νέα γενιά condition που θα αλλάξουν την ποιότητα του αέρα στα σπίτια σας. Βεβαίως, ο νικητής ή η νικήτρια θα ανακοινωθεί αύριο λίγο πριν το τέλος της εκπομπής της Κυριακής. Θέλω να πω ότι παράλληλα με αυτό έχετε τη δυνατότητα να μπείτε και στο μεγάλο διαγωνισμό του καναλιού μας για το Citroën C3, την έκδοση U, ένα αυτοκίνητο πόλης, αλλά ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ιδανικό και για ταξίδια με όλα τα τελευταία τεχνολογικά καλούδια που έχει ένα σύγχρονο αυτοκίνητο. Αυτό είναι το Citroën C3 που βλέπετε στους δέκτες σας και το δίνει ο σταθμός μας σε όλους εσάς με την ίδια διαδικασία. Τηλεφωνείτε στο 14800, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας ή στέλνετε γραπτό μήνυμα εψιλοντάφ και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14800. Φεύγουμε να συνδεθούμε πάλι με την Βίκη Καλοφωτιά, η οποία βρίσκεται στα διόδια της Ελευσίνας. Έχει ανέβει η κίνηση, ξύπνησε ο κόσμος, φεύγουν και οι τελευταίοι για Πάτρα και για Πελοπόννησο. Τι γίνεται? Όσο περνάει η ώρα, η κίνηση εδώ στα διόδια Ελευσίνας αυξάνεται σημαντικά και όπως μας ενημέρωσε η τροχέα, ξεκίνησε από τις 9 το πρωί και αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες. Να υπενθυμίσουμε ότι βρίσκεται ακόμη σε ισχύ μέχρι τη μία η απαγόρευση της κυκλοφορίας στο ρεύμα εξόδου από Αθήνα για τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων. Οι οδηγοί, όπως βλέπουμε όσοι... Ναι, έλα Βίκη, έλα. Βλέπω τους άντρες τροχέας εκεί αριστερά, που είναι επιποδός πολέμου, διότι χθες είχαμε βέβαια 60 με 70.000 αυτοκίνητα, αλλά και σήμερα φεύγουν χιλιάδες αυτοκίνητα από το κλινονάστη για την Πάτρα και όχι μόνο, και για την Πελοπόννησο γενικότερα, για να εκμεταλλευτούν το τριήμερο. Σύμμαχος βέβαια ο πολύ καλός καιρός, έτσι. Σωστά. Και οι οδηγοί, όπως βλέπουμε όση ώρα βρισκόμαστε εδώ, είναι χαμογελαστοί και ευδιάθετοι και ανυπομονούν να φτάσουν στους προορισμούς τους με κορυφαίο εκείνον της Πάτρας, με το ξακουστό καρναβάλι της, και να περάσουν όμορφες και ανέμελες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους τους, μακριά από τις έγνοιες της καθημερινότητας. Δίκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εκεί. Αν χρειαστεί κάτι, αν συμβεί κάτι, μας ενημερώνεις να συνδεθούμε ξανά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσουμε μία είδηση η οποία έσκασε μέσα σε αυτήν την εβδομάδα και δεν την πήρε χαμπάρι κανείς. Ένα αποκλειστικό θέμα, Νίκο Νικολετάκη, και αφορά στο θέμα με το Χάσκι, με τον Όλιβερ στην Αράχοβα. Καθώς, όπως βλέπετε και στο κάτω μέρος της οθόνης, έχουμε ποινική δίωξη για την κακοποίηση του Χάσκι εναντίον συγκεκριμένου ανθρώπου. Προσώπου για κακουργηματικού χαρακτήρα πράξη. Για κακουργηματικού χαρακτήρα πράξη, που βέβαια είναι ο θάνατος του σκυλιού πλέον. Αυτό λογίζεται ως κακούργημα με τη νέα ποινική νομοθεσία. Πάμε να συνδεθούμε με την κυρία Πουλτίδου, την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομάδας κατά της κακοποίησης ζώων, που την έχουμε ζωντανά. Κυρία Πουλτίδου, καλή σας ημέρα. Τι γνωρίζουμε? Το ρεπορτάζ κάνει λόγο για ποινική δίωξη. Το επιβεβαιώνετε? Βεβαίως επιβεβαιώνεται. Εμείς πήραμε την πληροφορία, γιατί όπως ξέρετε, στο στάδιο που βρίσκεται δεν έχουμε πρόσβαση στη δικογραφία. Προφανώς. Πήραμε λοιπόν μια πληροφορία, είναι επιβεβαιωμένη, γιατί επισκεφτήκαμε την ανακρίτρια ώστε να δούμε πού βρισκόμαστε. Ακόμα δεν μπορούμε να πάρουμε αντίγραφα βέβαια, γιατί δεν έχει κληθεί ο κατηγορούμενος. Με το που θα κληθεί και θα καταθέσει, θα μπορέσουμε και εμείς να πάρουμε αντίγραφα ώστε να δούμε
τι ακριβώς, για τι πράγμα κατηγορείται και να δούμε και πώς θα κινηθούμε από εκεί και πέρα κι εμείς. Και την περαιτέρω εξέλιξη της ιστορίας. Πρόκειται για κάποιον, πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος και κατά το παρελθόν έχει δείξει έκνομη συμπεριφορά. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα γι' αυτό. Ας περιμένουμε. Πάνω σε πάντως, αυτό δεν μπορούμε να αναφερθούμε καθόλου. Πάντως το σίγουρο είναι ότι γιατί δεν αφήνεται η αγέννη σκύλων. Η θέση μας είναι δύσκολη σε αυτή τη φάση που βρίσκεται η δικογραφία. Το βέβαιο είναι ότι έχει ασκηθεί η δίωξη και ότι και εμείς νιώθουμε λίγο ανακουφισμένοι. Γιατί όλος αυτός ο αγώνας δεν πήγε χαμένος. Και δημοσιογραφικά, κυρία Πουλτίδου, αν θέλετε, νιώθουμε κι εμείς ως εκπομπή δικαιωμένοι, διότι επιμείναμε στο συγκεκριμένο θέμα και όπως πολύ σωστά... Επιμείνατε, ήσασταν δίπλα μας και σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Όπως πολύ σωστά είπε ο Νίκος πριν και δεν ακούστηκε καλά, δεν πρόκειται για αγέλη σκύλων τελικά. Φυσικά όπως πήγαν όχι. Να μας πείσουν κάποιοι. Μα πώς μπορούσαν να πείσουν, ξέρετε, θα ήταν πιο έντιμο από πλευράς τους αν λέγανε, ξέρετε κάτι, δεν βρίσκουμε υλικό, δεν μπορούμε να βρούμε δράστη. Τελειώσαμε. Θα είχαμε ηρεμήσει όλοι. Τώρα όλα αυτά τα σενάρια, όλα αυτά που γινόντουσαν, είναι αγέλη σκύλων, είναι αγέλη λύκων, είναι αγριογούρουνα. Το πόρισμα Παπαϊωάννου. Αγριογούρουνα. Και αγριογούρουνα είπανε. Τα πάντα είπανε. Το θέμα ήταν, το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι αν μη τι άλλο το ζώο αυτό θα δικαιωθεί και όλοι αυτοί θα μπει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του επιτέλους. Γιατί εμείς από εδώ και πέρα θα κινηθούμε εναντίον όλων. Και όλων αυτών που προσπάθησαν, και όλων αυτών, κυρία Πουλτίδου, αγαπημένη μου Μάρθα, που προσπάθησαν να μετατοπίσουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης αλλά και του δημοσιογραφικού σε εισαγωγικά ή μη ρεπορτάζ σε μία άλλη κατεύθυνση. Για μας αυτό είναι απάτη. Εξαπατούσαν τον κόσμο. Σωστό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επιμείνουμε στο καλά. Θέμα. Ευχαριστώ εγώ. Θα είμαστε στο θέμα. Στάθη, η μικρή έχει σκύλο, έτσι, η κόρη ναι. σου. Ναι, και τον αγαπάει πολύ η Φέη μου. Το βλέπεις. Αν με βλέπει, την αγαπώ πολύ. Εννοείται. Εννοείται ότι την αγαπάς πολύ και την αγαπάμε και εμείς πολύ τη μικρή σου. Αλλάζουμε θέμα. Νίκο Νικητέα. Παρακαλώ. Μου έλεγες για τον Κασελάκη όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Μου έλεγες για τα στακοκάραβα, για τις περιουσίες. Συζητάγαμε στο γραφείο. Έχει εξελιχθεί στο πιο σημαντικό σύριαλ. Οχρούν όλα αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω στα το σύριαλ Κασελάκη είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό. Σε βαθμό τέτοιο που ο Λιάγκας τον πήγε, λέει, με το αυτοκίνητό του στην πύλη, στη Θήβα. Γιώργο, τι έγινε του χρόνου με τον Κασελάκη, θα κάνουμε το πρωινό μαζί. Πρωινό με τον Κασελάκη. Τον πήγε, λέει, για να του κάνει συνέντευξη μέσα στο αυτοκίνητο, την οποία θα την παίξει, λέει, από Δευτέρα. Βρήκε ο Λιάγκας τώρα ψωμάκι και πήγε εκεί. Ο Κασελάκης μπήκε με στυλάκι να σε σέρ. Να πούμε κάτι για τον Γιώργο που λες. Εχθές ο Κασελάκης πήγε μόνος του στον Γιώργο. Δεν πήγε ο Γιώργος ο Κασελάκης. Είχε πάει στον Παπαδάκη να δώσει συνέντευξη. Όχι, το μετά που τον πήγε στη Θήβα είναι το θέμα. Θέλω να πω ότι τροφοδοτεί και ένας και ο άλλος. Τροφοδοτεί ένας τον άλλον. Και ο αστυνομικός δίπλα, γιατί είναι αρχηγός κόμματος βέβαια, συνοδεύει τον αρχηγό κόμματος μέχρι την πύλη. Όπως όλοι άλλωστε είναι ως σύλλεκτοι. Μπαίνουν με ασφάλεια. Είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μην το ξεχνάμε. Δεν είναι απλά αρχηγός κόμματος. Τον βλέπετε εκεί με τον SSR, το απαραίτητο SSR, το οποίο το κρατάει στο δεξί του χέρι. Το βαλιτσάκι, το τσουλουφάκι. Ζω για τη στιγμή που θα έχω κάποιον από τους φαντάρους που θα είναι μαζί του, ο οποίος θα μας περιγράφει πώς πέρασε αυτό το μακρύ διάστημα των 15 ημερών μέσα στο στρατόπεδο. Αν τον φώναξε δηλαδή να καθαρίσει κάποια χαλιόπη, πόσο υπηρετεί. Να σου πω, θα ορκιστεί και θα βγει. Είναι σημαντικό ότι υπηρετεί. Έτσι είναι πολύ σημαντικό να το λέμε αυτό και μπράβο και συγχαρητήριά του. Έστω και για δύο εβδομάδες. Που έκανα 21 μήνες στο ναυτικό και ήμουνα 14 μήνες στην Ιντέλ. Να μπορώ να πω κάτι. Στα υποβρύχια στη Λέρα το 96. Όσο αλλοδαπός υπηρεσία. Μπορώ να πω κάτι. Να πεις, βέβαια, για να μην. Τουλάχιστον ο κύριος Κασελάκης, έστω και για 15 μέρες, θα υπηρετεί στην πατρίδα του. Κάποιοι άλλοι. Υπάρχουν άλλοι που είναι μέσα στη Βουλή που δεν έχουν πατήσει ούτε. Όχι μόνο στη Βουλή, γενικά. Γενικά, τέλος πάντων, και στον χώρο της δημοσιογραφίας και στον χώρο της καλλιτεχνίας. Έτσι να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Τρελόχαρτα, γιοτάδες δεν πήγαν πουθενά και έχουν άποψη επί παντός επιστητού. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα το 2024. Και επειδή εμείς ψάχνουμε για κακό κάποιον, για καλό δικό μας και καλό δικό σας δημοσιογραφικό, αναρωτήθηκαν πολλοί πώς βρήκε ο Κασελάκης αυτό το 1.800, 1.600 για να αγοράσει αυτό το διαμέρισμα, το μεζονετάτο, το δίπατο, στο Κολωνάκι. Πού βρήκε λοιπόν αυτά τα λεφτά. Η Νάνση Νάσκου έψαξε και βρήκε την εταιρεία στη Μασακουτσέτες.
το Massachusetts, όπως λένε στην Αμερική, με τα αστακοκάραβα του νονού που τα πήρε ο Στέφανος. Τα πήρε, τα διαχειρίζεται, είναι δικά του. Ένα είναι σίγουρο. Θα πάθετε πλάκα με τους τζίρους που ετήσια καταγράφονται στους ισολογισμούς των συγκεκριμένων εταιριών. Δείτε τα εκατομμύρια δολάρια που βγάζει κάθε χρόνο ο Στεφ Κασέλ και επιστρέφουμε αμέσως μετά γιατί έχουμε κι άλλα. Στεφ Κασέλ, ωραίο. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Ένας πρόεδρος. Δρόμο και ένα δρόμο μυριστικό και βόδιαστο. Δύο αστακοκάραβα. Και τρεις εταιρείες στο φορολογικό παράδεισο του Delaware. Κύριος Κασελάκης, το 2020 και ενώ η Αλία στις ΗΠΑ ψυχοραγεί λόγω πανδημίας, ιδρύει την εταιρεία TM Labstering LLC και αγοράζει δύο αστακοκάραβα σε τιμή ευκαιρίας. Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα της πολιτείας της Μασαχουσέτης, το Timothy Michael είναι κατασκευής του 1984, μήκους 23 μέτρων και χωρητικότητας 106 τόνων. Το Debian του 1979, μήκους 19,76 μέτρων και χωρητικότητας 115 τόνων, το οποίο τελεί σε καθεστώς πώλησης τα τελευταία χρόνια στο Atlantic Brokerage House, χωρίς ωστόσο να αναγράφεται η τιμή που ζητείται από την εταιρεία. Την εταιρεία TM Labstering, ο κύριος Κασελάκης την ίδρυσε λαμβάνοντας προσωπικό δάνειο από μια άλλη ναυτιλιακή για λογαριασμό της εταιρείας του, εναντίον της οποίας εταιρείας του, λίγο καιρό μετά, κατέθεσε αγωγή για μη καταβολή δεδουλευμένων, ότι δηλαδή δεν πλήρωσε τον εαυτό του και του ζητάει 7,5 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης, στη γατρική αυτής της εταιρείας είναι εκείνη που δάνεισε στο ΣΥΡΙΖΑ 230.000 ευρώ, τα οποία πήρε πίσω τελικά. Συγκεκριμένα, στις 21 Δεκεμβρίου του 2023 δάνεισε 20.000 ευρώ και στις 29 Δεκεμβρίου του 2023 δάνεισε ακόμη 210.000 ευρώ. Τα εν λόγω ποσά επιστράφηκαν στις 4 Ιανουαρίου του 2024. Οι εταιρείες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι μορφής LLC. Επί το ελληνικότερον, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται προσωπικά για τις όποιες ζημίες της επιχείρησης. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό νόμο, η περιουσία της εταιρείας επέρχεται στην κατοχή του ιδιοκτήτη. Αυτός είναι και ο λόγος που στα Αμερικανικά αρχεία Federal Lobster Vessels το μόνο που υπάρχει είναι η εγγραφή των αστακοκάραβων. Η TM Labstering δεν υποχρεούται να δηλώνει τις επιχειρηματικές της κινήσεις, τα έξοδα και φυσικά ούτε και τα έσοδά της. Ίσως αυτό να είναι και ο λόγος που άνθησε, αφού σύμφωνα με τα αρχεία του χρηματιστηρίου, από τα δύο πλοία η εταιρεία αποκόμισε 46,2 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 14,1 εκατομμύρια ήταν κέρδη. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Κλείνοντας, να μην παραλείψουμε να ευχηθούμε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αφού χθες 15 Μαρτίου παρουσιάστηκε για να υπηρετήσει την 2 εβδομάδων στρατιωτική του θητεία. Κύριε Κασελάκη, καλός πολίτης. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Κοιτάξτε τώρα, με 14,1 εκατομμύρια ευρώ κέρδη στην τσέπη καθαρά, δολάρια, δηλαδή περίπου τα ίδια είναι σε ευρώ. Μόνο από αυτά. Μόνο από τα στακοκάραβα. Είμαι άνετος. Και επίσης να πω ότι δεν μπορώ, με προβληματίζει το γεγονός πως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταθέτει πόθενές και χωρίς να τα έχει αυτά μέσα. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου, προφανώς. Καταρχάς, σε μια ευνομούμενη πολιτεία, γιατί εγώ κάθε χρόνο, συγγνώμη Νίκο, εγώ κάθε χρόνο... Πρέπει να το καταθέσει. Εγώ κάθε, βεβαίως, είναι υποχρεωμένος και είναι νόμος ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ κάθε χρόνο πηγαίνω και δηλώνω στον Άριο Πάγο και εσύ Νίκο, το πόθεν έσχες μας. Κάθε χρόνο. Ελέγχουν τους λογαριασμούς μας, ελέγχουν την αύξηση των χρημάτων μας, τη μείωση των χρημάτων μας, τα παραστατικά μας, αποδείξεις μας. Απορώ πόσο ο κύριος Κασελάκης δεν τα είχε δηλώσει όλα αυτά. Είναι θέμα πολιτικό. Βέβαια, δεν θα ασχοληθούμε εμείς με αυτό το θέμα. Θα μπούμε στο lifestyle με 14,1 εκατομμύρια. Παίρνει άλλα 2-3 διαμερίσματα άνετα, νομίζω. Στο κορονοϊό. Δεν τα είχε δηλώσει στην Ελλάδα. Να σου. Βεβαίως. Έπρεπε να τα είχε δηλωμένα όλα. Ήταν δηλωμένα όμως στην Αμερική. Ήταν σωστά. Ένα λεπτό. Ωραία. Ο Κασελάκης είπε ο ίδιος και στον Παπαδάκη εχθές και στο Μέγκα στις αρχές της εβδομάδας. Και στο Λιάγκα προφανώς που θα δούμε Δευτέρα.
ότι όλη αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα την έχει μεταβιβάσει. Ναι. Δεν έχει καμία μετοχή πλέον. Μάλιστα. Εδώ και ένα χρόνο. Έτσι είπε ο ίδιος. Πόθεν έσχες θα κάνει τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, και είπε ότι αν κληθεί και από τον εισαγγελέα. Θα πάει να δώσει εξηγήσεις. Θα δώσει εξηγήσεις. Για τον νόμο του 16 που έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ και είπε νωρίτερα, Νάσο, που δεν επιτρέπεται πολιτικό πρόσωπο έτσι, να έχει επιχειρήσεις στην Αλλοδαπή. Ναι. Έτσι. Στάθη να κλείσουμε. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται κανένα πολιτικό πρόσωπο να έχει επιχειρηματική δραστηριότητα. Όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και νομίζω ότι. Τουλάχιστον ο Κασελάκης θα δήλωσε. Κάποιοι άλλοι δικοί μας εδώ έχουν δηλώσει, έχουν κάνει πραγματικές δηλώσεις. Ωραίο. Στάθη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Νάσο μου. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Τα είπαμε, ήταν ένα πολύ όμορφο πρωινό. Ήταν ένα πολύ όμορφο πρωινό. Το ξέρω. Φεύγουμε και πάμε να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Ελόπουλο, διότι φαίνεται ότι όχι μόνο η Μαρίνα Σάτι, όπως μας είπε η Τζόρτζια Συρίχα στο παρελθόν, το 2017 είχε προβλήματα και χώρισε επειδή ο σύντροφός της τότε επέλεξε την κυρία Τρουφάκου και την παράτησε. Αλλά Γιώργο μου, και να σε καλημερίσω και να σου μεταφέρω την αγάπη μου, φαίνεται ότι και η Κέιτ Μίντλετον, μέσα σε όλα που έχει να αντιμετωπίσει, σε όλες αυτές τις ιστορίες για γρίους που ακούμε, για το αν ζει, αν είναι καλά, αν θα πεθάνει, αν θα φύγει από τη ζωή, αν είναι κρίσιμες οι ώρες, έχει να αντιμετωπίσει και τρίτο πρόσωπο με το Βίλιαμ να είναι ατακτούλης. Καλημέρα σας καταρχάς. Καλημέρα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ήταν από κύμα των θυμών που έχουν ξεκινήσει και ξεκίνησαν τυχαία. Όλα έχουν να κάνουν με την περίφημη Βέρα που δεν φαίνεται στην τροποποιημένη, όπως αποδείχθηκε η φωτογραφία. Και είναι πολλά τα ερωτήματα που εγείρονται. Καταρχάς, για ποιο λόγο, ένα-ένα τα πιάσουμε, για ποιο λόγο όλο αυτό το διάστημα είναι εξαφανισμένη, έχει δοθεί αυτή η περίφημη φωτογραφία που τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι γνήσια. Έτσι. Και το πιο σημαντικό από όλα δεν είναι αν είναι γνήσια ή αν είναι fake, σίγουρα είναι fake, για ποιο λόγο λέει ψέματα. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο ατόπιμα και η μεγαλύτερη μαχαιριά στη φήμη της. Για ποιο λόγο δηλαδή, ενώ είσαι εξαφανισμένη, όλος ο κόσμος ψάχνει να μάθει και να δει, επειδή σε αγαπάει, τι έχει γίνει μαζί σου, δεν υπάρχει παρά μικρή πληροφορία και ξαφνικά εμφανίζεται αυτή η φωτογραφία που λες ότι έκανες Photoshop και σε αρέσει ο Photoshop. Σε 16 σημεία, Γιώργο, τα οποία κατόπιν, πάλι με κατευθυνόμενη διαρροή από τη βασιλική οικογένεια, επιβεβαιώθηκε και ζήτησαν και συγγνώμη μάλιστα για όλο αυτό. Και να σημειωθεί ότι ο Βίλιαμ σε μία επίσκεψη που έκανε σε ένα ίδρυμα, στο ίδρυμα West Fes, την κάλυψε ουσιαστικά λέγοντας ότι τα παιδιά του γενικά έχουν μία... τους αρέσει πάρα πολύ λόγω της καλλιτεχνικής φύσης που έχουν να παίζουν με τις φωτογραφίες και προσπάθησε να την καλύψει. Να το μαζέψει. Να το μαζέψει, αλλά δεν μαζεύεται πλέον, γιατί ήδη η φημολογία και τα ερωτήματα που εγείρονται είναι τεράστια. Και στην άλλη πλευρά βλέπουμε τον βασιλιά, ο οποίος βγαίνει και παρότι δείχνει καταπονημένος, παρότι δείχνει ότι έχει χάσει αρκετά κιλά, μίλησε στους πολίτες ότι όσο μπορώ και είμαι καλά θα σας... Θα είμαι εδώ για σας. Θα είμαι εδώ για σας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Από τη μία έχουμε έναν βασιλιά ο οποίος το βλέπεις, μιλάει σε όποια κατάσταση είναι και από την άλλη λογικό είναι να υπάρχει αυτή η φημολογία. Αυτό το πρόβλημα, ότι δεν μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα και αυτό τροφοδοτεί τα σενάρια. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τον Γιώργο, αν γνωρίζει. Γιώργο μου, είναι αλήθεια ότι η πρώτη φορά που ακούστηκε η ερωτική σχέση του Βίλιαμ με την Ρόζ ήταν το 2019 στο περιοδικό In Touch που είχε βγάλει ένα δημοσίευμα και τότε ήταν έγκυος στο τρίτο παιδί, στο Λούις. Έτσι, και υπήρχε αυτό το δημοσίευμα όντως, ότι υπήρχε μια ερωτική σχέση από τότε. Η οποία...
Και υπήρχε αυτό το δημοσίευμα, όπως πολύ σωστά επισημαίνει στο Ιντάτς, αλλά από την άλλη να πούμε ότι ποιο ήταν και το τέλος της ιστορίας. Ναι, ναι μεν, και ο Βίλιαμ και τα δύο ζευγάρια είπαν ότι δεν τρέχει τίποτα, τι είναι αυτά που αναφέρει το Ιντάτς. Έκαναν παρέα τα δύο ζευγάρια. Οι παρέες έκοψαν. Ακριβώς. Μετά το 19 και μετά τη γέννηση και το Λιούις, οι παρέες έκοψαν. Και αυτό δείχνει, νομίζω, ξεκάθαρα ότι κάτι υπήρξε. Κάτι είχε ξεκινήσει. Κάποιο καρβουνάκι έκαιγε εκεί. Δεν ακουγόταν ότι είναι λίγο αταχτούλης ο συγκεκριμένος. Ναι. Εντάξει, ο Χάρη είναι αυτός που έχει τα σκύτρα. Ο Χάρη είναι αυτός που έχει τα σκύτρα του άτακτου. Με τα ταξίδια στο Las Vegas και γενικότερα στην Αμερική και τα γούστα σε εισαγωγικά, όπως λέμε, στην αγορέα που έβγαζε μικρότερος. Πάντως έχει σημασία να πούμε και για την Lady Diana και για την, όλη αυτή την εκδήλωση μνήμης που έγινε, Γιώργο, καθώς αληθεύει ότι ο Βίλιαμ αποχώρησε νωρίτερα, λέει, από το Zoom για να μην συναντηθεί έστω και διαδικτυακά με τον αδερφό του. Ο Βίλιαμ ήταν εκεί. Αυτός ο οποίος βασικά δεν ήθελε να συμπέσουν μαζί, από ό,τι φαίνεται, ο Βίλιαμ σίγουρα δεν ήθελε. Και αυτό δείχνει ότι οι σχέσεις πλέον απλά δεν υπάρχουν σχέσεις. Δεν υφίστανται σχέσεις. Δεν είναι δυνατόν να ξαναμιλήσουν τα δύο αδέρφια. Δεν υπάρχει γέφυρα προσέγγισης. Όμως είναι και ενδιαφέρει κίνηση που έγινε από πλευράς των Σάσεξ, οι οποίοι από τη μία η Μέγκαν την ίδια ώρα που ρώτησε ο Βίλιαμ έτυχε να ανακοινώσει τη δημιουργία της νέας εταιρείας. Και από την άλλη, ο Χάρη βγήκε αμέσως μετά τον Βίλιαμ από την Καλιφόρνια, από το σπίτι του, και μίλησε για τη μητέρα του, πόσο περήφανη είναι για τους νέους που πίστευε ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο κτλ. Νομίζω ότι αυτό πλέον δείχνει ότι ξεκάθαρα τα δύο αδέρφια βρίσκονται ο ένας στην Ανατολή και ο άλλος στη Δύση. Είναι ξεκάθαρο. Είναι πολύ ξεκάθαρο, ναι. Θέλω να σου πω ότι σχεδιάζω αποστολή να έρθω να σε βρω στο Λονδίνο. Όχι να βρω εσένα, αλλά να βρούμε τρεις ανθρώπους που είναι πολύ σημαντικοί στο κομμάτι της βασιλικής οικογένειας με τους οποίους έχουμε εξασφαλίσει μια σειρά από συνεντεύξεις. Αντιλαμβάνεσαι ότι με το που θα σκάσω στο Heathrow θα σε πάρω στο κινητό να έρθω να σε βρω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου και σήμερα. Να έχεις μια υπέροχη μέρα. Θα χαρώ και φυσικά το πρώτο που θα κάνουμε είναι να πάμε να πιούμε ελληνικό φρέντο στο Λονδίνο. Έτσι. Με νερά και εμφιαλωμένο without bubbles. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, από τα βασιλικά θα πάμε στην βασίλισσα της φύσης, στις μέλισσες και αυτό το οποίο προσφέρουν. Πριν όμως σας κάνω την υπερπροσφορά μου, πριν μπω σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, θέλω να σας δώσω τη δυνατότητα να διεκδικήσετε 2 κλιματιστικά 9.000 BTU από την εταιρεία MyTherm. Τηλεφωνείτε και αφήνετε τα στοιχεία σας στο 14800 ή στέλνετε γραπτό μήνυμα ε-ταυκενό ονοματεπώνυμο στο 14800. Η MyTherm, κορυφαία εταιρεία και στα κλιματιστικά και στους λέβητες και στους ηλιακούς θερμοσύφωνες, είναι εδώ, στηρίζει την εκπομπή μας και σας δίνει την δυνατότητα να αλλάξετε εντελώς τα air conditions τα οποία έχετε στο σπίτι σας, τα κλιματιστικά που λέμε και στην ελληνική, μιας που σας δίνουμε 2 κλιματιστικά 9.000 BTU ιδανικά για να καλύψετε τις ανάγκες των 2 τουλάχιστον δωματίων στο σπίτι σας. Επικοινωνείτε με το 14800, αφήστε τα στοιχεία σας ή στείλτε γραπτό μήνυμα ε-ταυκενό ονοματεπώνυμο στο 14800. Παράλληλα μπαίνετε και στο μεγάλο διαγωνισμό για το νέο Citroën C3 έκδοση U με την ίδια διαδικασία. Μέρη Μιλιαρέση, μου έχεις έρθει σήμερα, έχεις κάνει μπάνιο στη θάλασσα, δεν γίνεται να είσαι τόσο μαυρισμένη, έχεις κάνει λιοθεραπεία ή έχεις βάλει μπι. Όλη μέρα γυρνάω με το σκύλο, κόβω βόλτες, μου πιάνει ο ήλιος. Έχεις κάνει χρώμα, έχεις έρθει με χρώμα. Αλλά έχω και την B-Power, η οποία εκτός από ότι είναι αναλγητική και σε σώζει από όλους τους πόνους. Σε προστατεύει από τον ήλιο. Όχι. Είναι αλλά πάρα πολύ ενυδατική για το δέρμα. Είναι εξαιρετική. Γι' αυτό έχεις έρθει με την B-Power από πάνω μέχρι κάτω. B-Power. Τι είναι το B-Power. Είναι το B, είναι η μέλισσα, η δύναμη της μέλισσας, η δύναμη της μελισσοθεραπείας. Έχουμε 50 ml ένα gel κρέμα που είναι το B-Power, στο οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιείτε όλη την ημέρα, σε όλες τις ηλικίες, σε όλους τους τύπους δέρματος. Είναι φυσικό συστατικό αυτό που έχει μέσα και όλα τα συστατικά που έχει και είναι αναλγητικό. Έχεις πρόβλημα με τον αυχένα σου, με τους αγκώνες, με πρόβλημα στις αρθρώσεις, έχεις περπατήσει και έχεις κουραστεί, έχεις κάνει γυμναστική και έχεις
πονάκια σε όλο το σώμα. Η B-Power τη βάζεις εύκολα, απορροφάται εύκολα, μυρίζει υπέροχα και δεν έχεις πόνο πουθενά. Γι' αυτό το λόγο σας έχω φέρει λοιπόν εγώ σήμερα εδώ αυτό το υπέροχο φυσικό προϊόν για να το πάρετε σε μια εξαιρετική προσφορά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-159-59 και θα πάρετε την B-Power από 50 ευρώ μόνο 19,90. Αλλά σε αυτά τα 19,90 θα πάρετε δώρο ακόμα μία, άλλα 50 ευρώ για να έχετε καιρό πολύ να χρησιμοποιείτε όπου θέλετε και όσο θέλετε. Και σας κάνουμε και δώρο ένα υπέροχο ντους, το οποίο είναι μασάζ ντους, έχει και τρεις θέσεις ανάλογα με το πώς θέλεις να δουλεύει για να έχει τη δύναμη για τον αυχένα, για το κεφάλι και για, για οπουδήποτε βγάζει δύναμη και έχει και φίλτρο για να σου βγάζει καθαρό το νερό μέσα εδώ. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα πάρετε μόνο με 19,90, αφού φυσικά τηλεφωνήσετε αμέσως τώρα στο 211-159-59. Να πούμε λοιπόν ότι έχετε μια κακή στάση στο σώμα ή έχετε στο κομπιούτερ πολλές ώρες που δουλεύετε, πιάνετε λίγο αυχένα σας, πιάνετε λίγο η μέση σας. Όλα αυτά και μία σταγόνα αρκεί, δηλαδή δείτε, είναι ένα τζέλ κρέμα, το οποίο μία σταγονίτσα, αυτή η διάφανη σταγονίτσα, η μαγική, απλώνεται σε πολύ μεγάλο μέρος από εκεί που θα τη βάλετε. Δηλαδή, θέλω να πω, με μικρή ποσότητα έχετε πολύ μεγάλο σημείο του σώματος να καλύψετε, απορροφάτε άμεσα, μυρίζει υπέροχα μέλι μελισούλα. Σου αρέσει το ντους, βλέπω να σου. Θα σου κάνω ένα δώρο φεύγοντας να το πάρεις σπίτι. Έχει και ωραίο καουτσούκ. Τηλεφωνήστε αμέσως τώρα στο 211-159-59. Το ερωτεύτηκε το ντουσάκι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ωραίο. 211-159-59 και θα έρθει στο σπίτι σας. Μία B-Power από 50 μόνο 19,90. Μία δεύτερη B-Power δώρο και το ντους δώρο. Αυτό λοιπόν το απίστευτο προϊόν που σας προσφέρω σήμερα σε αυτή την εξαιρετική προσφορά έχει μέσα χαμομήλι, έχει δέντρο λίβανο, έχει πρόπολη, έχει βασιλικό πολτό και γι' αυτό μυρίζει και τόσο υπέροχα βασιλικό πολτό και μέλι. Και το βασικό του συστατικό είναι η αμπιτοξίνη. Η αμπιτοξίνη είναι αυτό το συστατικό που έχει το δηλητήριο της μέλισσας που από τα αρχαία χρόνια και από τον Ιπποκράτη, τον πατέρα της ιατρικής, χρησιμοποιείται για πόνους της αρθρώσης, μυϊκούς πόνους και οτιδήποτε νιώθεις στο σώμα σου ότι έχεις πιάσιμο. Δεν χρειάζεται λοιπόν ούτε να τσιμπηθείτε από τις μέλισσες, ούτε να πονέσετε, ούτε να βάλετε το δηλητήριο με αυτόν τον τρόπο. Είναι εδώ αυτό το προϊόν, εύκολα, γρήγορα, απλά να λύσετε όλα τα θέματα που έχετε. Πόδια, γόνατα, ισχύο, αγκώνες, ώμους, αυχένα, όπου έχετε πρόβλημα. Τηλεφωνήστε λοιπόν αμέσως τώρα στο 211-159-59 και θα έρθει στο σπίτι σας μόνο με 19 ευρώ από 50 η B-Power 50ml, άλλη μία B-Power, άλλα 50ml δώρο και αυτό το υπέροχο μασάζ ντους για να το ευχαριστηθείτε στο μπάνιο σας, να μπορέσετε να χαλαρώσετε, να μην χρειάζεται να πάτε στα σπα, να το έχετε το σπα στο σπίτι σας. Έχει εδώ πέρα αυτές τις σακίδες που είναι από σιλικόνη που άρεσαν πάρα πολύ στον Άσο. Τον ναι, είδα ναι, είναι ανθεκτικές πολύ πάντως. Είναι... Και βγαίνει από εδώ πέρα μέσα το νερό σε τρεις διαφορετικές εντάσεις. Και έχει και το εξαιρετικό, ξέχασα να σου το πω αυτό. Εκεί που κάνεις ντους και θες να το κλείσεις, δεν πρέπει να κλείσεις την για να μην τρέχει το νερό χωρίς λόγο. Κλείνει από εδώ. Ναι, δηλαδή ναι. Το κόβεις από εδώ τη ροή του νερού, τσακ, τσακ, τσακ. Και έτσι δεν χρειάζεται να ανοιγοκλίνει τι βρύσες και να κοιτά την αριθμή. Να αφήσει το νερό να τρέχει απρόσκοπτα έτσι χωρίς. Ή το βάζεις επάνω. Και κάθεσαι, αλλά αυτό εδώ δεν υπάρχει, παιδιά. Λοιπόν, ακούστε, 211-159-59, καλά δεν υπάρχει. Είναι πάρτε δυνατό, τηλέφωνο είναι. Τώρα και θα έρθουν στο σπίτι σας και τα τρία αυτά άμεσα, αύριο και όλα θα έχουν έρθει. Τώρα τηλεφωνείτε, αύριο τα έχετε. Και ξεχάστε οποιοδήποτε πιάσιμο, οποιοδήποτε πονάκι, ό,τι πρόβλημα έχετε. 211-159-59, σας αγαπώ πολύ. Τηλεφωνήστε τώρα. Γεια σας, κυρία Μιλιαρές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά και εμείς φεύγουμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Είναι τριήμερο. Θα φύγουμε από εδώ, από την Παιανία και θα ταξιδέψουμε μέσω ζωντανών συνδέσεων σε προορισμούς που έχουν επιλέξει οι Έλληνες φέτος με πληρότητα άνω του 90% για να πάρουμε σφιγμό, να μυρίσουμε λίγο ελληνική αγαπημένη περιφέρεια. Διαφημίσεις. We'll be right back.
ψάχνεις, αλλού με ψάχνεις. Εδώ είμαι. Λοιπόν, καλό, καλό μεσημέρι σε όλους. Πλέον είναι μεσημέρι. Είμαστε 12 και 33 πρώτα λεπτά. Είμαστε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, στο επιτόπου. Εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι στην δουλειά μας και αυτή η επιτάση να είμαστε στο τηλεοπτικό πλατό. Όμως με τη δύναμη της τεχνολογίας, δείτε από πίσω μου μια πανσπερμία καρναβαλική ελληνική εικόνα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ταξιδεύω μέσω της τεχνολογίας σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα μετέωρα. Πάμε να υποδεχτούμε στα μετέωρα την κυρία Λίλα Παντέκα, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Πινελόπη Μαγκούρα, διότι έχουμε το κυνήγι του χαμένου θησαυρού, αλλά και τη βινιέτα, τις αποκριές στα μετέωρα, να λαμβάνει χώρα τις επόμενες ώρες. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Καλό μεσημέρι, Νάσο. Καλό μεσημέρι από τα όμορφα μετέωρα και από την πόλη της Καλαμπάκας. Να είστε όλοι καλά. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Πείτε μας λίγο, ποιο είναι το σχέδιο που θα υποδεχτεί τους Έλληνες από κάθε γωνιά της χώρας μας στην Καλαμπάκα και στα μετέωρα για τις επόμενες ώρες. Τι θα ζήσουν οι επισκέπτες που, από ό,τι μαθαίνω κιόλας, η πληρότητα ξεπερνά το 90% στα καταλήματά σας. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Έχουμε κάνει ήδη πολύ ωραίες εκδηλώσεις, αλλά σήμερα έχουμε την κορυφαία εκδήλωση, το παιχνίδι του χαμένου θησαυρού, το κυνήγι του χαμένου θησαυρού. Το Επισταγόν, το θεατρικό εργαστήρι, ετοιμάζει ένα εκπληκτικό παιχνίδι, το οποίο θα λάβει χώρα τις επόμενες ώρες στην πόλη μας. Πάνω από 1.000 συμμετοχές, μικροί, μεγάλοι, ντόπιοι και επισκέπτες, ξεχύνονται σε όλους τους δρόμους της πόλης. Βλέπετε πίσω σας την πόλη της Καλαμπάκας και θα γίνει ένα τρικούβερτο γλέντι. 1.000 άτομα! Εκδήλωση. Το βράδυ θα... 1.000 άτομα τουλάχιστον. Το βράδυ θα κλείσουμε με τη συναυλία με τα κίτρινα ποδήλατα. Έχει ξεσηκωθεί όλη η Καλαμπάκα και όλος ο κόσμος. Να έρθουν όλοι στην Καλαμπάκα να περάσουμε υπέροχα. Και βλέπω ανεξαρτήτου ηλικίας γυναίκες και άντρες συμμετέχουν. Βλέπω δύο εκ των συμμετεχόντων δίπλα σας που είναι στην πρώτη τους νιώτη και ειλικρινά γουστάρω πάρα πολύ... που βλέπω μεγάλες σε ηλικία όριμες γυναίκες να συμμετέχουν με την ίδια τρέλα. Είναι θαυμάστριές σου, σε παρακολουθούν στην τηλεόραση και ήθελαν σήμερα να έρθουν. Είναι οι το κυρίες κοινό που παίρνουν, πήραν μέρος και χθες στις σκαντάδες. Και, ναι, ναι. Να μας πει μια κουβέντα. Να περάσω το μικρόφωνο λίγο στην κυρία Φρόσο που είναι μεγάλη σου θαυμάστρια. Φρόσο μου. Και από μένα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σε παρακολουθώ κάθε φορά στις δύο εκπομπές σου που έχεις κάθε εβδομάδα. Σε θαυμάζω και σε περιμένουμε. Σε ευχαριστούμε. Φρόσο, δεν είναι το θέμα μου εγώ. Καταρχήν θα δοκιμάσεις τη φασολάδα, δεν την έχεις ξαναπάει. Και άμα δεν ρίξω κρομίδι μέσα στη φασολάδα δεν μπορώ εγώ. Οπότε να έρθεις να τα πούμε από κοντά. Ευχαριστούμε λοιπόν, τη Φρόσο. Έχει δίκιο η Φρόσο. Αύριο ετοιμάζουμε την καθαρά Δευτέρα, ετοιμάζουμε την καλύτερη φασολάδα που έχει δοκιμάσει ποτέ κανείς. Είναι η τρούφο μανιταρό φασολάδα της Καλαμπάκας. Για να μας το στείλεις με τάπερ. Να έρθείτε με τάπερ να πάρετε με άγρια τρούφα, σπάνια τρούφα που φύγετε εδώ. Τι είναι αυτά που μου λες τώρα, τα καλύτερα. Πανάκριβη, το ξέρετε. Και γίνεται η μοναδική φασολάδα που θα τη δοκιμάσετε μόνο αν έρθετε στην Καλαμπάκα. Να σου πω, θα δώσει το μικρόφωνο, και σε συνάδελφό σου να μας πει δύο κουβέντες, γιατί το έχεις πάρει μονότερμα. Βεβαίως, το δίνω αμέσως. Σας περιμένουμε όλους στην Καλαμπάκα, καλές απόκριες. Να είστε καλά. Θέλω να μας μιλήσετε λίγο για την πληρότητα. Καλημέρα, καλό. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρι, Νάσο. Μπροστά σε αυτό το τοπίο τα λόγια περιτεύουν. Συμφωνώ. Να πούμε ότι η πληρότητα αγγίζει το 90%. Ευελπιστούμε και περιμένουμε σήμερα να φτάσει το 100%. Προσκαλούμε όποιον δεν έχει έρθει να έρθει εδώ και τώρα. Προλαβαίνει να ζήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και φυσικά να ζήσει αυτό το ταξίδι εμπειρίας. Γιατί το ταξίδι στα μετέωρα είναι μια εμπειρία Συμφωνώ. Που πρέπει κάθε άνθρωπος να ζήσει. Την αγάπη μας, σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία με τον ίδιο δυναμισμό και την ίδια αγάπη να συνεχίσετε έτσι. Και εμείς φεύγουμε από τα μετέωρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε νότια. Προλαβαίνουμε ένα τραγούδι με τις κυρίες. Πολύ σύντομο. Ξεκινήστε το. Ωραία. Ελάτε, κορίτσια. Ελάτε. Φρόσο, κοντά. Κορίτσια, στο μικρόφωνο. Πάμε. 3, 2, 1 και... Από την πόρτα σου περνώ, ωραία, Καλαμπακιώτισσα, κι από τη γειτονιά σου, κόρη με τις ελιές,
και με τα μαύρα μάτια τι έχεις κι ολόκλες. Φιλιά! Την αγάπη μας. Φεύγουμε κυρίες και κύριοι από τα Μετέωρα και κατεβαίνουμε στο αγαπημένο μας Ρέθυμνο. Όπου το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι, η καρδιά αυτή τη στιγμή του καρναβαλιού στην Κρήτη, είναι σε εξέλιξη, είναι όλα έτοιμα. Πώς είμαστε, καλή σας ημέρα από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι από Ρέθυμνο, από ένα στολισμένο, πολύχρωμο, φιλόξενο Ρέθυμνο με ιδιαίτερο χαμόγελο να υποδεχτεί τους επισκέπτες του και τους χιλιάδες φίλους του Ρεθυμνιώτικου Καρναβαλιού. Κύριε Τσάκο, να είμαστε έτοιμοι, να πούμε ότι είστε ο αντιδήμαρχος πολιτισμού του Ρεθύμνου. Θέλω να σας πω ότι πριν από 2 καλοκαίρια απόλαυσα τις διακοπές μου στον τόπο σας, αλλά incognito, δεν είμαι από αυτούς που κυκλοφορούν πολύ. Ήρθαμε οικογενειακά, περάσαμε υπέροχα. Μαγικό μέρος στο Ρέθυμνο, θέλω να πω. Πόσο έτοιμοι είμαστε, έχουμε κόσμο, έχει ανταποκριθεί και κόσμος από όλη την Ελλάδα έχουμε, για να έρθει στο Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι. Έχουμε πολύ κόσμο, η πληρότητα έχει ξεπεράσει το 95%. Από σήμερα το βράδυ σίγουρα θα έχουμε μια πληρότητα 100%. Είμαστε φιλόξενη πόλη όμως, περιμένουμε και άλλο κόσμο. Είμαστε εδώ να υποδεχτούμε τους επισκέπτες μας, να περάσουν όμορφα. Ακολουθούν από σήμερα, από νωρίς το απόγευμα, 3 παρελάσεις. Είναι η παιδική παρέλαση που θα φιλοξενήσει τα παιδιά του Ρεθύμνου, τα παιδιά της Κρήτης, τα παιδιά των επισκεπτών μας χαρεμένα στην κεντρική λεωφόρο. Στη συνέχεια, στις 9 το βράδυ, έχουμε τη νυχτερινή παρέλαση. Νυχτερινή παρέλαση με 3 μεγάλα φωτιζόμενα άρματα και χιλιάδες καρναβαλιστές να παρελάσουν με τις παλιές τους στολές, όλοι μας καρεμένοι, στην κεντρική λεωφόρο με κατάληξη την παλιά πόλη του Ρεθύμνου, στην πλατεία Μικρασιατών και μια μεγάλη συναυλία της Γεωργίας Νταγάκη, παντρεύοντας την παράδοση με το σήμερα μέσα από τις μελωδίες της λύρας της. Κύριε Τσακονά, αύριο, πείτε μου λίγο, σε πραγματικό αριθμό αυτές οι 3 παρελάσεις, πόσο κόσμο θα έχουν, δηλαδή έχετε κάνει έναν υπολογισμό? Μιλάμε για χιλιάδες, φαντάζομαι, κόσμο, έτσι. Αν υπολογίσουμε και τις 3 παρελάσεις, σίγουρα ξεπερνάμε τις 25.000 κόσμο. Στην αυριανή παρέλαση, τη μεγάλη παρέλαση, η συμμετοχή είναι με 27 πληρώματα, από τα οποία τα 23 έχουν και άρματα και οι καρναβαλιστές υπολογίζονται περίπου στις 11 με 12.000. Πείτε μου λίγο, τα άρματα, τα άρματα έχουν κατασκευαστεί με αφορμή τα πολιτικά γεγονότα, τα κοινωνικά γεγονότα? Υπάρχει κάποιο έβριμα στην παρέλαση φέτος? Δεν είναι συγκεκριμένο θέμα των αρμάτων. Είναι ελεύθερες οι ομάδες δημιουργήσουν τα άρματά τους, που τα σχεδιάζουν, τα κατασκευάζουν μόνοι τους. Η θεματική μας όμως φέτος στο Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι είναι το «Μια παρέα». Μια παρέα γιατί το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι των 3 τελευταίων δεκαετιών που διοργανώνεται από το Δήμο Ρεθύμνης και τις ομάδες του Ρεθυμνιώτικου Καρναβαλιού ξεκίνησε από μια παρέα. Χρόνο με το χρόνο οι παρέες αυτές πολλαπλασιάζονταν και σήμερα περιμένουμε εδώ τον κόσμο να διασκεδάσει αυτές τις μέρες μαζί μας την κορύφωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων σε αυτό το τριήμερο, να γίνουμε όλοι μια παρέα. Να περάσουν όμορφα, ένα να πάρτι. Τους προσφέρουμε αισιοδοξία, να τους προσφέρουμε χαμόγελο σε ένα ατέλειωτο πάρτι. Άρα που το έχει ανάγκη ο κόσμος. Σε αυτά τα γκρουπ συμμετέχουν και ντόπιοι και ταξιδιώτες που έρχονται, τουρίστες και φοιτητές, φαντάζομαι. Είναι ανοιχτό το καρναβάλι. Φυσικά. Αλίμονο. Το καρναβάλι είναι ανοιχτό. Είναι με συγκεκριμένα θέματα οι αυριανές στολές. Σήμερα όμως το βράδυ στη νυχτερινή παρέλαση είναι ελεύθεροι οι επισκέπτες να παρελάσουν μασκαρεμένοι με ό,τι στολή θέλουν να μετέχουν σε αυτό το ατέλειωτο πάρτι της πόλης. Πάντως, αν κρίνω από την σύνδεσή μας, ο καιρός είναι πολύτιμος σύμμαχος, έτσι. Δεν έχουμε κάτι σε αστάθεια. Όχι, ο καιρός είναι εξαιρετικός, είναι κριτικός. Έτσι. Όπως είναι κριτικός σημαίνει 25 βαθμούς, δηλαδή πόσο περίπου? Είναι κοντά πάνω, στα 20. Πάνω από 20, υποθέτω. Κοντά στα 20 θα είναι σίγουρα. Πάνω από 20. Είναι κοντά στα 20 κοντά και στα 20. Το ίδιο θα είναι περίπου και αύριο. Να μην παραλείψουμε όμως και την επόμενη μέρα της μεγάλης παρέλασης, που είναι καθαρά Δευτέρα, όπου εκεί έχουμε τα ήθη, τα έθιμα. Στο κοντινό μας Γεράνι έχουμε νωρίς το παραδοσιακό καρναβάλι με το έθιμο της Καμήλας και στους κοντινούς μας Αρμένους
το έθιμο του Μουτζουρώματος. Κύριε Τσάκωνα. Οι επισκέπτες μας θα μπορούν να απολαύσουν και την Καρθαρά Δευτέρα. Είναι γεμάτο τετραήμερο. Αγαπητέ Αντιδήμαρχε Ρεθύμνης, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία στο σχεδιασμό. Μακάρι όλα να πάνε τέλεια, καταπληκτικά και ο κόσμος πραγματικά να διασκεδάσει με την ψυχή του. Φεύγουμε από την Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Ελάτε εδώ σε μένα και πάω να πατήσω το κουμπί 1. Πάμε στην Κέρκυρα. Αγαπημένη Κέρκυρα, φαντάζομαι ότι είστε πλατεία ληστών, όπως σας βλέπω. Καλό μεσημέρι, Νάσο μου, από την Κέρκυρα. Καλό μεσημέρι, Άρη. Είμαστε στα Ανάκτορα, στην Πάνω Πλατεία. Mm-hmm. Όπως βλέπεις, σας έχω την καλύτερη παρέα. Η βενετσιάνικη πανέμορφη εικόνα είναι αυτή. Αυτή η στυλάτη, αυτή η επιθετική κομψότητα του νησιού αυτού αποτυπώνεται από αυτήν την εικόνα. Ακριβώς όπως τα λες, Νάσο μου. Είμαστε εδώ, λοιπόν, με την ομάδα διατηθαυτής, που σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος, να πούμε, αυτή τη χρονιά. Είναι μια προσπάθεια που έρχεται από πάρα πολλά χρόνια. Δίπλα μου έχω και την κυρία Μαρία Πηγή Ασονίτη, που είναι η δημιουργός της ομάδας. Να μας πει δύο κουβέντες, βεβαίως και θέλουμε να μας πει δύο κουβέντες, και να πω ότι αυτό το ανεγεννησιακό, να προσπαθείς μόνο να το συντηρήσεις, τις στολές, και να το έχεις όλα αυτά τα χρόνια, θεωρώ ότι θέλει πολλή δουλειά από πίσω για να βγει αυτή η εικόνα, αυτή η στολή, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μόνο, Νάσο μου, η δουλειά. Όλες οι στολές που βλέπεις και οι μάσκες είναι χειροποίητες. Είναι αυτό όλο εκφράζει την αγάπη για την παράδοση, ότι είναι μια κίνηση να μπορέσουμε να αναβιώσουμε πάλι στη γέφυρα και να ξαναφέρουμε στο πιστήνο τον αέρα της Βενετίας. Η Κέρκυρα ήταν και τα Επτάνησα για 4 αιώνες κάτω από την ενωτική κυριαρχία. Οπότε έχουν πάρει πάρα πολλά στοιχεία στον πολιτισμό. Αυτό λοιπόν τώρα προσπαθούμε να το ξαναφέρουμε στην επιφάνεια. Η Κέρκυρα είναι ένα φυσικό σκηνικό. Είναι η βασίλισσα του Ιωνίου. Και αυτή εδώ η προσπάθεια νομίζω ότι αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ακριβώς αυτή την ατμόσφαιρα. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Παρακαλώ, παιδιά. Πόσο καιρό πριν προετοιμάζεστε για το καρναβάλι? Όλο το χρόνο. Όλο κυρία. Όλο το χρόνο. Καλή σας μέρα από το όμορφο νησί μας. Καλημέρα. Στο υπέροχο νησί σας. Τη λατρεύουμε την Κέρκυρα. Το οποίο έχει πρόβλημα με το πάρκινγκ στην πλατεία Ληστών το καλοκαίρι. Θα το πω. Να μ' ακούει ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης. Φτιάξτε αυτό το υπόγειο επιτέλους πάρκινγκ. Να μπορούμε να ερχόμαστε και να παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας. Το καλοκαίρι είπα το Χριστό Φαντάρο. Περιφερειακά δεν πειράζει. Ας μην πούμε όμως τώρα για τα πάρκινγκ. Όχι, απλά ευκαιρία να δοθήσεις. Ευκαιρία να δοθήσεις. Όχι, μιζέρια σήμερα. Λοιπόν, δεν σταματάμε ποτέ γιατί δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Αυτές οι στολές, όπως είπε και η Άρη πριν, έχουν αέρα Βενετίας. Δεν είναι αναγέννηση, δεν είναι κάποια συγκεκριμένη εποχή. Έχουν αυτόν τον αέρα Βενετίας. Και επειδή γίνονται πραγματικά, κυριολεκτικά με το χέρι, τα πάντα, τα καπέλα, οι μάσκες, τα κοστούμια θέλουν πάρα πολύ χρόνο. Μα πάρα πολύ χρόνο. Όμως η αγάπη μας, όλοι μας, είμαστε στημένοι εδώ και σας περιμένουμε πάρα πολύ ώρα. Ακούσαμε ότι και στην Κρήτη έχει ένα φανταστικό ήλιο. Τον κλέψαμε κι εμείς λίγο εδώ. Έτσι, Μέρη. Έτσι. Οπότε σας δείχνουμε, θεωρούμε μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Πόσα άτομα είστε? Αυτή τη στιγμή εδώ πρέπει να είμαστε 13 διπλανοί. Όχι, συνολικά. Συνολικά, ναι, συνολικά. Συνολικά δεν είμαστε πάνω από 20 κοστούμια εμείς προσωπικά. Μάλιστα. Όμως, στην Κέρκυρα υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι και άλλες ομάδες που έχουν καθαρά ανεγεννησιακά κοστούμια ή έχουν πριγκιπικά. Να φύγει λίγο η κάμερα, αν μας ακούει η κάμερα, αν φύγει λίγο, να πάμε λίγο πιο κοντά να δούμε τις στολές και να μας περιγράψετε λίγο την κορύφωση του καρναβαλιού, που είναι πλέον το κάψιμο του Σιόρ Καρνάβαλου. Σωστά το λέω? Θέλει να πάμε λίγο μέσα να περπατήσει. Λοιπόν, κοίταξε, σήμερα σε λίγο ξεκινάει πάλι μια περατζάδα που αν δείτε έχει μαζευτεί έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ κόσμος γύρω μας, γιατί είναι ένας πόλος Έλξη. Προφανώς. Έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Θα ξεκινήσει λοιπόν σε λίγο η περατζάδα. Αύριο είναι η μεγάλη παρέλαση που ξεκινάει από, από τις τρεις ομάδες που είναι διατηθαυτής, το Λύκειο Ελληνίδων, και το «Ότι σ' αγαπώ», που είναι στολές μπαρόκ περισσότερο αυτές. Mm-hmm. Και μετά θα ακολουθήσει στις 2:30 η άλλη παρέλαση των καρναβαλιστών.
γύρω στις 6 θα κάψουμε το Σιόρ Καρνάβαλο. Και τη Δευτέρα, την καθαρά Δευτέρα, τι μπορούμε να ζήσουμε στην Κέρκυρα? Μπορούμε να ζήσουμε την υπέροχη φύση της Κέρκυρας. Έτσι. Υπάρχουν διάφορα κατατόπους σε διάφορα χωριά καρναβάλια. Και η φύση νομίζω ότι είναι αρκετή. Είναι αυτό που πάντα μας αποζημιώνει. Συμφωνώ. Συμφωνώ, Άρη μου. Απλά να πω ότι είναι ένα μαγικό μέρος. Ένα μαγικό μέρος η Κέρκυρα. Και όσοι προλαβαίνετε, να πάτε να το ζήσετε όλο αυτό. Είναι μοναδική εμπειρία. Αντίστοιχη. Έχει πάρα πολύ κόσμο το νησί. Αυτό. Είναι η πριγκίπισσα, είναι η βασίλισσα του Ιωνίου η Κέρκυρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φεύγουμε κυρίες και κύριοι από την Κέρκυρα. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε του χρόνου οπωσδήποτε εδώ για φωτογράφηση και διάφορες φορές να πάρετε αυτόν τον αέρα. Τα φιλιά μου στην Κέρκυρα. Να είστε καλά. Χιόρο του Λεβάντε. Έτσι. Έτσι. Κέρκυρα. Και φεύγουμε κυρίες και κύριοι από την Κέρκυρα. Όλη η Ελλάδα αυτό το τριήμερο είναι ένα πάρτι. Ένα μεγάλο πάρτι, στο οποίο είμαστε κι εμείς έστω από μακριά. Πάμε να συνδεθούμε με το Γαλαξίδι, ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τις αποκριές και φέτος είναι το Γαλαξίδι. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ωραία εικόνα, μαγική εικόνα. Τι ωραία εικόνα. Καλό μεσημέρι από το όμορφο Γαλαξίδι. Καλό μεσημέρι από το Δήμο Δελφών. Πώς είναι, τι είναι αυτό, πώς ζει το Γαλαξίδι αυτές τις τελευταίες ώρες το καρναβάλι, τι γίνεται αν έχουμε κόσμο, αν έχουμε πληρότητα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για σήμερα και για αύριο βέβαια. Έχει οι αποκράτικες εκδηλώσεις στο Δήμο Δελφών και στη Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου έχουν ξεκινήσει από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Εδώ εμείς στο Γαλαξίδι έχουμε δρόμενα για τους μικρούς μας φίλους, συναυλίες. Φέτος οργανώσαμε και την πρώτη έκθεση φωτογραφίας με θέματα αλευρομουτζουρώματα. Αυτό είναι, το νομίζω ότι είναι το πικ σας, είναι αυτό το καλύτερο σας κομμάτι, έτσι. Εκεί πέρα. Είναι το πικ του Γαλαξιδίου, το οποίο θα γίνει την καθαρά Δευτέρα. Η πληρότητα στα ξενοδοχεία και σε όλα τα καταλήμματα είναι ήδη στο 100%. Δεν υπάρχει κάτι τίποτα κενό. Χαίρομαι. Να κινείτε το χρήμα, κύριε Βαρβάτο, να έχουμε βαρβάτους τζίρους για την τοπική κοινωνία. Έτσι ακριβώς. Να σας πω ότι την καθαρά Δευτέρα που είναι και το αλευρομουτζούρωμα περιμένουμε γύρω στα 100 λεωφορεία μόνο για την ημέρα της καθαράς Δευτέρας. Οπότε θα βουλιάξει η παραλία. Αν έρθει τώρα κάποιος, αποφασίσει τώρα που σας βλέπει. Τελευταία στιγμή, ο Έλληνας. Είναι πολύ κοντά το Γαλαξίδι από την Αθήνα. Έτσι, τελευταία στιγμή, ο Έλληνας. Θα βρει κάπου να μείνει. Έστω και μακριά. Θα το παλέψουμε. Είμαστε 2 ώρες από την Αθήνα. Και μονοήμερο γίνεται. Αυθημερών, ναι. Είναι εύκολο, έτσι. Αυθημερών. Θα να βρούμε εσάς, μάλλον, για να μας βρείτε κατάλημα. Βεβαίως, εννοείται. Σας περιμένουμε. Πάντως, οι εικόνες που βλέπουμε από ντρόουν είναι εκπληκτικές. Βλέπουμε μία ολόκληρη πόλη να είναι έξω στους δρόμους, κύριε Βαρβάτε. Έχω την εντύπωση ότι με όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει με τους κορονοϊούς, με τις ασθένειες, με όλα αυτές τις κακές ειδήσεις που ακούμε, νομίζω ότι ο κόσμος έχει τεράστια ανάγκη να εκτονωθεί και δεν αναφέρομαι μόνο στους γηγενείς, αναφέρομαι και στους ταξιδιώτες που έρχονται εκεί. Είστε πολύ φιλόξενος τόπος. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Μας έλειψε στην εποχή του COVID, μας έλειψαν οι εκδηλώσεις, μας έλειψε το αλευρομουτζούρωμα και όλο αυτό μαζί οδηγεί τον κόσμο να βγει προς τα έξω και να δημιουργηθεί μια τεράστια κατάσταση εδώ. Η παρέα, το πάρτι. Πείτε μου λίγο, πόσος κόσμος υπολογίζετε ότι θα έρθει στον τόπο σας και πόσοι θα είναι γενικότερα οι συμμετέχοντες σε αυτό το καρναβάλι φέτος και στα αλευρομουτζουρώματα βέβαια. Μας είπατε 100 λεωφορεία, κόσμος με 50 άτομα είναι 5.000 άνθρωποι μόνο τα λεωφορεία έρχονται, έτσι. Την καθαρά Δευτέρα, την ημέρα του αλευρομουτζουρώματος, σίγουρα θα έχουμε 7.000 κόσμο, έτσι. Οι συμμετέχοντες, να φανταστείτε ότι είναι η μισή. Να πούμε, επειδή είναι και μεσημέρι, τι μπορεί να φάει κάποιος, τι μπορεί να θα γευτεί στον τόπο. Γιατί ο έρωτας περνάει από το στομάχι του Νίκου Νικητέα και είναι γνωστό αυτό. Πίσω μου έχει θαλασσινά, ξέρω, και πάρα πολύ ωραία θαλασσινά. Καλά θαλασσινά, όμως είναι κλασικά, εντάξει. Κάτσε να μας πει καμιά ντόπια συντάγη, μην τον προκάμψει τον άνθρωπο, άστο να μιλήσει. Πίσω μου έχει υπέροχες ψαροταβέρνες, οι οποίες και την καθαρά Δευτέρα θα είναι ανοιχτές. Βαρβάτος, εσύ ξέρεις. Σπεσιαλιτέ τι έχετε, τι σπεσιαλιτέ θα φάμε εκεί πέρα αν έρθουμε.
Σαράκι εννοείται. Όχι, Σαράκι Κορινθιακού. Α, ντόπιο. Ωραία. Αυτό έχει σημασία. Να είναι ντόπιο. Είναι ντόπιο δηλαδή. Είναι ντόπιο, ε. Βεβαίως, ναι. Ωραία, ωραία. Κάτι άλλο. Εντάξει, την καθαρά Δευτέρα θα φάμε λαγάνα, υποθέτω. Καλά, περίμενε τώρα. Η άλλη είναι έτοιμη να πάει στο γαλαξίδι. Γι' αυτό εγώ ρωτάει και άλλο. Θα φάω. Ναι, δύο ώρες. Δύο ώρες. Εγώ σα περιμένω να έρθετε να με βρείτε. Ναι, μια χαρά. Θα έρθουμε. Αν το πείτε άλλη μια φορά, θα έρθουμε. Εγώ αύριο θα έρθω. Άρη, δώσ' μου λίγο την εικόνα αυτή με τα άλλα τζουρώματα. Σα περιμένουμε και τώρα να έρθετε. Σα περιμένουμε. Και σε άλλη φάση είναι τουριστικός προορισμός στο Γαλαξίδι. Άλλη φάση είναι αύριο το μεσημέρι, να φύγουμε από εδώ. Εσείς, δεν υπάρχει θέμα. Πάντως, κύριε Βαρβάτε, βλέπω από τα πλάνα με τα άλευρο μουτζουρώματα ότι δεν είναι μόνο ίδιων προνόμιων των νέων ανθρώπων. Βλέπω ότι ανεξαρτήτου ηλικίας η τρέλα δεν έχει ηλικία. Βλέπω και μεγάλους ανθρώπους σε ηλικία να διασκεδάζουν, να γίνονται ένα με τον κόσμο, να γίνονται κομμάτι της παρέας. Αυτό είναι ένα μαγικό. Έτσι, μια μαγική συνθήκη, μια πολύ ωραία εικόνα. Να πούμε βέβαια ότι... Είναι όπως το λέτε, όλες οι ηλικίες βάφονται, όλες οι ηλικίες συμμετέχουν. Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο, όλοι μέσα είμαστε. Όσοι πάνε εκεί βέβαια για τα αλευρομουτζουρώματα θα πρέπει να έχουν και μια αλλαξιά ρούχα. Δηλαδή να μία μόνο. Ρούχα. Αλλά μετά πώς γίνεται να γίνουν. Εννοείται. Και να ρωτήσω, αυτό το έθιμο τώρα από πού προέρχεται? Τουρκοκρατία. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το έθιμο ήρθε στο Γαλαξίδι από τους ναυτικούς. Το Γαλαξίδι, σαν ναυτική πολιτεία, ναι. Οι ναυτικοί μας το είδαν στη Σικελία και το μετέφεραν εδώ. Κάθε χρόνο λοιπόν, φτάνοντας η Άνοιξη και οι Απόκριες, και που ετοιμαζόντουσαν οι ναυτικοί να φύγουν για μεγάλα ταξίδια, κάνανε τις απόκριες, κάνανε αυτό το έθιμο, σαν αποχαιρετιστήριο προς τις οικογένειές τους. Ναι, και σαν διασκέδαση για όλους. Μάλιστα. Κύριε Βαρβάτε, σας ευχαριστούμε. Και διαρκεί μέχρι σήμερα. Και είναι ωραίο που διαρκεί μέχρι σήμερα, διότι τόπος που ξεχνάει την ιστορία του δεν έχει μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακριβώς αυτό. Κύριε Βαρβάτε, για την παρουσία σας. Να είστε καλά σας. Και εγώ ευχαριστώ για καλή την φιλοξενία. Καλή επιτυχία στο σχεδιασμό σας. Μακάρι όλα να πάνε καλά με ασφάλεια, να περάσει ο κόσμος καλά, να διασκεδάσει κάτι το οποίο το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη όλοι μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε. Είναι μαγική η στιγμή, τον κόψαμε τον άνθρωπο, εντάξει, τον ακούσαμε. Είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές τις στιγμές, παιδιά. Καλές απόκριες σε όλους. Καλές απόκριες να έχουμε. Θέλω να πω ότι αύριο η εκπομπή μας έχει σχεδιαστεί με βάση τον καρνάβαλο, γιατί ο πρώτος καρνάβαλος τηλεοπτικά είμαι εγώ, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχει. Εγώ θα κάνω link από το Γαλαξίδι, βέβαια. Εσύ σε βλέπω, ναι, κανονικά. Σε αυτό το σημείο να ευχηθούμε σε όλους σας να έχετε ένα υπέροχο σαββατιάτικο μεσημέρι απόγευμα. Να μείνετε στο Open, γιατί αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων ο καλός μας φίλος ο Δρίσκας και η Ανίτα Πάνια με τον Next Please και βεβαίως το δελτίο ειδήσεων του καναλιού μας στις 7. Εγώ αυτό που θέλω να ευχηθώ σε όλους και αυτό που λέω πάντα είναι ένα. Δεν είναι απαραίτητο να είμαστε όλοι τέλειοι, αληθινοί να είμαστε. Καλό μεσημέρι.